Ούτε εγώ κατάλαβα. Εγώ να δεις αν κατάλαβα. Εγώ να δεις αν κατάλαβα. Εν είδα ότι ούκ είδα. Πώς το έλεγε. Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Ποιος το είπε. Έφυγε ο πρόεδρος. Ποιος από όλους. Πρωθυπουργός. Πω. Φίλε, ήρθε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και δεν έγινε τίποτα. Πώς βγήκαν οι ακρίδες. Ναι, δηλαδή. Όλα είναι τέλεια στην πόλη. Στην πόλη όλα είναι τέλεια. Όλα είναι φανταστικά. Να δεις κανένα τυρανό στα Βορέξ, στα Προπόλη, στη Νίκη, στη Θέλεση. Όλα είναι φοβερά στην πόλη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα εντάξει. Και βγήκαν και το χειροκροτούσαν κιόλας. Να το. Το ιόνιόνιόνι. Ο ήχος αυτός είναι φοβερός. Είναι πολύ καλός. Όλα καλά. Αυτή η πόλη νομίζω πρέπει. Όλα τέλεια. Και στην πόλη και στη χώρα και όλα καλά. Όλα καλά. Όλα εντάξει. Θα πρέπει να εκφράζει την ευγνωμοσύνη τη σε όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Δεν μας λείπει τίποτα. Νομίζω είναι παράδεισος στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι πανελλήνιο ρεκόρ, αν όχι πανευρωπαϊκό. Είναι η πόλη που τα τελευταία. Πόσο χρόνο είμαι, 46. 46 χρόνια δεν θυμάμαι ένα μεγάλο έργο στην πόλη. Παραλία μόνο. Παραλία. Και η δυτική είσοδος που την ανοίξανε και βγαίνει. Εντάξει. Και ο περιφερειακός που έγινε το 80-90 πόσο. Το 90 φεύγει και είναι με ανάποδες στροφές. Ναι, είναι πιο εύκολη πιστεύω η Ήμολα στην Ιταλία παρά. Δηλαδή, ναι. Αν ποτέ γινόταν σιρκουί ο περιφερειακός, να κάνουμε ένα σιρκουί στην πόλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πόλη που να μην έχει γίνει ούτε ένα έργο τα τελευταία, ας πούμε, πόσο είναι τώρα. 20 έχουμε. Από το 2000 μέχρι το 2020, πες ένα έργο. Σου είπα, μόνο η παραλία, όπως έχει πει ο Μπουτάρης. Η ανάπλαση που τώρα τα ξεκολλάνε πάλι και βάζουν άλλα. Τα ξύλινα, τα ξεκολλάνε τώρα. Ναι τα ξεκολλάνε. Και τώρα βάζουν άλλα. Ένα έργο, ένα. Πείτε μας ένα. Ένα έργο. Όλα καλά, Κώστα. 287-888. Ζωντανά στον αέρα. Βγείτε και πείτε. Ένα έργο που έγινε στην πόλη τα τελευταία 20 χρόνια. Το Παπαγεωργίου, το νοσοκομείο. Το οποίο όμως νομίζω είναι ιδιωτικό το έργο. Είναι μισό-μισό. Είναι ΣΔΙΤ, πώς τα λένε αυτά. Λοιπόν, τρόικα σήμερα, μπήκαμε δυνατά. Κάτι έκανες με τα ακουστικά μου και δεν με ακούω, Χριστό. Παιδιά. Να έρθω να το κάνω εγώ. Λοιπόν. Αυτά τα ωραία στην πόλη μας. Τρόικα σήμερα, ναι. Έφυγε. Ποιος. Αυθημερώνει η επίσκεψη. Ναι, έφυγε. Τάλισε όλα, όλα καλά. Τι ωραία τα λεωφορεία μας. Όλα τέλεια. Πήραμε 50 λεωφορεία. Μπήκε, βγήκε και τα λοιπά. Θα χτυπάει ο κόσμος στο εισιτήριο. Χαμός εντωμεταξύ. Έτσι ανοίγει το παράθυρο να μπαίνει και αέρας μέσα. Ναι, και πολύ ωραία. Αγωνιές με τους αυτούς. Και όλα εντάξει. Η περιφέρεια ανακοίνωσε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ μόνο. Σκάνδαλο, που λέει σκάνδαλο. Και ο Χρύσανθος. Λοιπόν, σκάνδαλο. Οι άλλες ομάδες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, έτσι. Κάτσε, δεν είπε κάτι ο πρωθυπουργός για τον Άρη. Κάτι πήρε το μάτι. Ότι πρέπει να βρούμε λύση. Τι άλλο θέλει να κάνει. Ναι, αλλά η περιφέρεια. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τι το παρουσιάζει σαν έργο του. Ο Σαββίδης θα το πληρώσει. Ο Σαββίδης θα το πληρώσει. Τι το παρουσιάζει σαν έργο του. Μπορεί να φυτέψει η περιφέρεια τα δέντρα και να παρουσιάζει σαν. Ότι κάνει και αυτή έργο. Να δώσει, θα δώσει κάτι εκεί γύρω-γύρω εκτάσεις αυτά και τα λοιπά. Πάλι κρατικό, Στέργιο. Δεν μιλάμε. Ρε φίλε, πάλι κρατικό. Πάλι κρατικό. Απλώς θα δώσει ο Ιβάν Σαββίδης το 98% των χρημάτων που απαιτούνται για να γίνουν. Θα δώσει 110 εκατομμύρια. Μόνο. Σιγά τώρα. Μόνο. Λοιπόν, μαζί μας Ότο Καλογεράς στην πρώτη ώρα της εκπομπής για ασφαλείς μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης. Τώρα που ανοίξαν οι μετακινήσεις. Για τα ταξίδια σας έρχεται Σαββατοκύριακο, έρχεται Αγίου Πνεύματος την άλλη εβδομάδα. Θα πάμε, Κωστά. Αχ, καλέ, Στέργιο, ναι, πού θα πάμε. Και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ μας δουλεύουν. Το Facebook μου βγάζει διαφημίσεις. Τριήμερο στα Σίβωτα, 450 ευρώ με πισίνα και κάτι τέτοια. Δώσε λίγο τα φώτα σου στο λαό. Πού να πάει το έτερο ήμιση για να γλιτώσει τη μουρμούρα δύο μήνες. Δύο μήνες είναι πολύ. Δύο μήνες πρέπει να κάνεις υπέρβαση. Δώσε για τρεις εβδομάδες. Δύο μήνες, κοίταξε. Δύο μήνες. Τώρα δεν μπορείς να πας και στο εξωτερικό. Δύο μήνες, αν ήταν υπό κανονικές συνθήκες, μία Ρώμη, πέντε μέρες ήσουν εντάξει. Παρίσι. Όχι, καλά, Παρίσι. Παρίσι ήσουν ακόμη πιο καλά. Και Λονδίνο είναι μέσα. Τώρα εντάξει, να έχεις και ας πούμε κανένα χιλιάρικο στην τσέπη, άμα δεν έχεις. Όχι, να είμαστε ρεαλιστές, Κώστα, όπως είναι η κατάσταση στο τριήμερο που έχουμε μπροστά μας. Θα ψάξεις να βρεις ένα καλό ψαγμένο στο δεύτερο πόδι. Ναι. Που να είναι λίγο isolated, απομονωμένο κτλ. Αλλά δεν θα σου δώσει δύο μήνες το δεύτερο πόδι. Τρεις εβδομάδες σου δίνει.
Αν είναι καλό. Όλο τον Ιούνιο. Ναι, αν είναι καλό και έχει πισίνες και τα λοιπά και αυτά. Ναι, σου δίνει. Ωραία. Σου δίνει. Σαρτίδη λοιπόν. Μια Σαντορίνη σου δίνει ένα μήνα. Πού να πας Σαντορίνη, σήκωσα τώρα. Ρε φίλε, τώρα που είναι φτηνά μπορείς να πας. Που λέω λόγος δηλαδή. Θα πεταχτείς για διήμερο, τρίμερο στη Σαντορίνη. Όχι, διήμερο, τρίμερο, θα πας εδώ. Θα πας εδώ, θα με πάρετε τηλέφωνο να σας πω μετά με πριβέ πισίνες κάτι ξενοδοχείο που είναι 100 ευρώ τη βραδιά. Στο φίλο σου τον Κορνίλιο. Αδερφός ο Κορνίλιος. Πόσο γλιτώνεις γκρίνια, κάνα δύο εβδομάδες. Εντός Θεσσαλονίκης. Δύο εβδομάδες γιατί ο Κορνίλιος θα μας προσέξει. Θα κάνει εκεί τα κοκτέιλ του, τα αυτά του, τα τέτοια του, τις σαμπάνιες του, το αυτό, την προεδρική σουίτα και τέτοια. Και αυτά, μιλημένος και αυτά, παιδιά και αυτά και ένα ωραίο δείπνο και τέτοια. Εντάξει, κάτι γλιτώνεις. Κάτι γλιτώνεις. Τότε καλοκαιράς λοιπόν είναι μαζί μας, ολοκληρωμένο συνεργείο, σέρβις, φανοπηγείο, βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, παρότι δεν το χρειαστεί τώρα που φτιάχτηκε ο ΑΣ Κώστα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Παρ' όλα αυτά, τότε καλοκαίρι σας δίνει και αυτοκίνητο αντικατάσταση, τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχία Οριοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουτανιώς. Στη Θέρμη υπάρχει και το ότο καλογεράς.gr με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπείτε και δείτε και μαζί μας τα Opticon Express την πρώτη ώρα. Δίνουμε γυαλιά σήμερα Κώστα. Βέβαια, σήμερα. Βέβαια. FM και ενώ ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54222 με χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ, είναι μέσα και ο ΦΠΑ. Μπαίνετε αυτόματα στον διαγωνισμό να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 65 ευρώ από τα Opticon Express. Αν θέλετε μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στείλετε κάποιο σχόλιο, μια καλημέρα, μια ερώτηση, μια παρατήρηση, οτιδήποτε θέλετε. Τρία καταστήματα, τα Opticon Express, Παύλου Μελά 11 στο κέντρο, τηλέφωνο 2310-23-64-66, 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια, 2310-53-40-31 και Πολυτεχνείο 23 στη Νέα Ευκαρπία, 2310-68-58-87 Κώστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε, Στέρι, ότι πέραν της αθλητικής επικαιρότητας και της πολιτικής που ήδη προσεγγίσαμε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Πολύ ωραία επίσκεψη. Όπου όλα είναι τέλεια στην πόλη και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Να πούμε ότι σήμερα σκεφτήκαμε μήπως ανοίξουμε γραμμές. Όχι. Όχι τελικά. Μια άλλη μέρα, όχι. Ας είναι εδώ και ο Χρήστανθος. Μα άμα είναι εδώ ο Χρήστανθος θα σπάσουν οι γραμμές. Να σπάσουν, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, το σκεφτήκαμε αυτό και θέλουμε να μας στείλετε μηνύματα, να μας πείτε την άποψή σας αν καμιά φορά θεωρείτε ότι πρέπει να το κάνουμε, να ανοίξουμε το διάλογο, για να δούμε και τις δικές σας απόψεις, γιατί μόνο με τα μηνύματα και με τα SMS και με το Facebook, εντάξει, είναι και λίγο απρόσωπο. Ο παλιός καλός τρόπος, το ραδιοφώνο με τις γραμμές, οι οποίες βέβαια προφανώς και χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος του προγράμματος και του Λίμπερο, νομίζω ότι πάντα αρέσει. Έτσι. Καλησπέρα, Στέριο. Και ο Βίκτορ Μητρόπουλος. Και ο Βίκτορ Μητρόπουλος. Λοιπόν, μια φορά την εβδομάδα Κώστα, εγώ είμαι ανοιχτός. Να το κάνουμε. Μια φορά στο 15ήμερο. Δεν έχω θέμα. Όταν θα έχουμε μαζί μας και το Χρήστον, θα κάνουμε ένα meeting για να αποφασίσουμε. Να μην αποφασίσουμε ερήμη του Χρήστανθου. Δεν είναι σωστό. Καλά, ναι, εννοείται. Εντάξει. Εννοείται. Εγώ πάντως δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Είμαι φίλος του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή. Του Αγροτικού Αστέρα, του Απόλλων Καλαμαριάς, είπα Απόλλων Πόντου. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Άλλωστε είναι και τις μόδες και το live chat με reporters και τα λοιπά που παίρνουν τηλέφωνο ή στέλνουν μηνύματα και ρωτάνε Στέριο τι έγινε τελικά με τον Βάρντα. Να πάρει μια ευκαιρία ακόμα. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρει μια ευκαιρία ακόμα. Έγινε αδερφέ. Και τα λοιπά. Επόμενος. Και τα λοιπά. Πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα έχει γίνει στην Αμερική με τη δολοφονία ενός Αφροαμερικανού από αστυνομικό. Απίστευτο. Παιδιά, είναι πραγματικά, δηλαδή λες, πώς δεν τους έχουν βάλει φωτιά αυτή τη στιγμή, ήδη έπρεπε να καίγεται, ας πούμε, τώρα όλη η Αμερική με αυτό. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι επώνυμοι και τα λοιπά. LeBron James και διάφοροι, έτσι, διάφορες περσόνες χαρακτηριστικές του αθλητισμού, της πολιτικής. Ένα πολύ έτσι ομό παράδειγμα αστυνομικής βίας. Εκεί όπου στην Αμερική βέβαια δεν καταλαβαίνουν τίποτα, Στέριο. Κουνιές εκεί σε βγάζει όπλο. Κανονικά. Δηλαδή δεν έχει ούτε χουκ ούτε μουκ και τα λοιπά. Σε πολλές χώρες Κώστα ισχύει ο αυτό. Αστυνομικός έχει πολλές επιλογές. Μην μπλέξεις δηλαδή.
Ναι, αλλά τώρα αυτό τον πατάει με το, με, το, με το γόνατο το λαιμό και τον πνίγει πραγματικά. Και, και ο καημένος λέει ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και του λέει κάτσε ήσυχος και τον πνίγει με το, με το πόδι. Τον κρατάει κάτω θεωρητικά. Και τα λοιπά. Δεν ξέρω, πραγματικά... Τι είναι αυτό. Είναι σοκαριστικό, εντάξει. Αλλά... ναι, εντάξει. Και απορώ, σου λέω, απορώ πώς ακόμη δεν έχει γίνει. Θυμάσαι τι είχε γίνει κάποτε που είχε πάρει φωτιά το Λος Άντζελες. Πολλές φορές. Καλά, αυτό ήταν, έχει μείνει στην ιστορία. Τα επεισόδια στο Λος Άντζελες. Δεν ξέρω πόσες μέρες και εγώ ήταν. Ναι, ναι. Λοιπόν, να στείλω μήνυμα στο φίλο μας που περιμέναμε από χθες ή μου την έχει δώσει και να μην στείλω. Να μην στείλω. Δεν στέλνω. Να μην βγει. Να μην βγει, λες. Να μην βγει, όχι. Στατιστικές. Να μην βγει. Στατιστικές. Στατιστικά, φυσικά. Λοιπόν. Είχαμε Bundesliga χθες, Κώστα. Α, ναι. Τα πήγαμε περίφημα. Δηλαδή ο κουβάς ήταν επικρόνων διαστάσεων. Συγγνώμη, δεν σου είπα, ρε φίλε, 1,9 δώρο η Bayern. Bayern είναι. Dortmund Borussia. Dortmund Bayern, συγγνώμη, 0-1. Αρνήθηκε και πέναλτι στην Borussia Dortmund. Α, καλώς. Α, να το παιδί, ρε. Έλα, έλα να βγάλουμε γραμμές, έλα. Έλα να βγάλουμε γραμμές. Έτσι. Τι είναι αυτό το τηλέφωνο, ποιος πήρε. Όχι, θα κάνουμε meeting το, στο διάλειμμα, αν θέλει και ο Χρήστος. Μην τον βγάζεις, μην το, πήρε ένας ακροατής, να τον βγάλουμε. Κάτι για σένα. Κάτι για, δεν είπα, είπα πάρτε για να μας πείτε... Ένα μεγάλο έργο στη Θεσσαλονίκη. Α, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Μα το κλείσε. Ο Μητσοτάκης ήτανε. Ο Μητσοτάκης ήτανε. Λοιπόν, ο Στέργιος το είπε. Δεν το είπα εγώ. The roof, the roof, the roof is on fire. Να ακούσεις, Χρήστα, την κασέτα, να δεις ποιος το είπε. Την κασέτα κιόλας. Έτσι, την κασέτα. Έρχομαι, πείτε καμιά είδηση. Λοιπόν, 0-1 η Bayern. Ωραίο γκολ. Δεν δόθηκε πέναλτι στην Μπορούσια. Δεν δόθηκε όντως. Και το είπε και ο Βαρούχας. Δεν ήταν πέναλτι, λέει ο Βαρούχας. Ούτε βαρ βάλανε. Αυτό πεσμένος που ήταν. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι η Bayern πλέον είναι πρωταθλήτρια. Καλά εννοεί. Είναι στο συν 7. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 3-3. Γκολ και θέαμα που τα γράφαμε. Ό,τι είπα. Τι είπα. Εντάξει, άσο είπα. Πρότεινα τον Άσο τη Λεβερκούζεν και έχασε 1-4 από τη Βόλφσμπουργκ. Και αυτό το είπα. Εντάξει, πρώτη απώλεια για τη Λεβερκούζεν. Ότι θα έσπανε. Και Βέρντε Βρέμις Μπορούσια Μέχεγκλάντμπαχ 0-0. Θα πέσει η Βέρντε. Τελείωσε η ιστορία για την κορυφή, παιδιά. Ω τη Ζεφίλη τη Μπάγκεν και έχουμε και πολλού εδώ στην πόλη μα, Κώστα και φίλοι μα. Ναι, έχουμε. Θα πάρουν άλλη μία κούπα. Ολυμπιακό Γερμανία, όπω λένε μερικοί. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Αλλά όταν χρειάζεται η Μπάγκερ, παίρνει κανένα σφύριγμα. Έτσι είναι μεγάλε ομάδε στον κόσμο. Λέμε, είναι αυτό που λέμε. Αχ, καλέ, στο εξωτερικό όμω δεν γίνονται αυτά. Στο εξωτερικό σίγουρα στο δεν εξωτερικό, γίνεται, ναι. Στην Ισπανία η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα έχουν πάρει τα 99% από τα αθλήματα. Στη Γερμανία η Μπάγκερ έχει πάρει τα 70% από τα 85. Ιουβέντους, ναι, στην Ιταλία, η Μίλαν παλιότερα στην Ιταλία, του Μπελοσκόνη. Η Ιουβέντους και η Μίλαν έχουν πάρει τα 80 από τα 100, αλλά έξω όχι, είναι τα πράγματα πιο... Κάτι γκολ θυμάμαι που περνούσε γραμμή, ναι, αλλά δεν είναι εις βάρος της United, δεν έβλεπε ο επόπτης. Μόνο στην Αγγλία όντως λίγο τα πράγματα ξεφεύγουν. Εντάξει, χρόνια, στα καλά χρόνια η Manchester τα έπαιρνε τα σφυρίγματα, ο Σερ Άλεξ. Όχι εννοώ, ρε παιδί μου. Όχι εξόφθαλμα, αλλά... Σπάει ο πρωταθλητής πιο συχνά από τις άλλες χώρες. Αλήθεια. Έχει πάρει η Blackburn πρωτάθλημα. Τελευταία αγωνιστική με τη Manchester. Έχει πάρει η Leicester. Εντάξει, ναι. Ό,τι και να λέμε, στην Αγγλία είναι τα πράγματα λίγο πιο. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον γενικότερα η Bundesliga, έστω και σε άδεια γήπεδα. Γιατί η Dortmund έχει 57, Λειψία 54, Gladbach 53, Leverkusen 53. Είναι τέσσερις ομάδες για τρεις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Θα το παρακολουθούμε. Βλέπουμε κανένα αγώνα από εκεί που. Σε λίγο ξεκινάει και το δικό μας μαγικό πρωτάθλημα, Κώστα. Ανυπομονούμε. 6-7 Ιουνίου δεν κρατιέται ο κόσμος. Ανυπομονούμε δηλαδή, πραγματικά. Super League. Super League 2 δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχω ιδέα. Αλλά τουλάχιστον Super League θα έχουμε. Θα έχουμε και άλλα πρωταθλήματα. Σιγά σιγά. Σε μια κατάσταση σίγουρα μυστήρια. Από τον μπάσκετ δεν έχουμε καμία εξέλιξη, Κώστα. Ποιο μπάσκετ, πώς δεν έχουμε. Τι πάλι έχουμε. Πώς δεν έχουμε, ρε παιδιά. Το πρωτάθλημα. Τι λες, στον μπάσκετ γίνεται χαμός. Χαμός γίνεται στο μπάσκετ. Εξελίξεις, εξελιξάρες.
Έβγαλαν εκείνο ο Διαγόρας Δηροπηδαίων. Ποια είναι αυτή η ομάδα, δεν την ξέρω. Ναι, ρώτα τον Πολιτάρχο πώς σας τα έριχνε τα τριποντάκια. Φοβερό. Λοιπόν, ο Διαγόρας Δηροπηδαίων είναι η δεύτερη ομάδα στη βαθμολογία στην Α2 αυτή τη στιγμή. Θεωρητικά είναι η ομάδα η οποία θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο για την Α1. Δεν έχει δοθεί ακόμη επισήμως. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή, όλα αυτά που λέμε μέχρι στιγμής είναι έολα. Με έψιλον και ωμέγα. Έτσι, Κωστή. Όχι με αλφαγιώτα και όμικρον, άσχετη. Άσχετη που γράφεται έολες οι θέσεις του τάδε και το γράφεται με αλφαγιώτα και όμικρον, άσχετη. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, μπείτε σε κάποιο λεξικό. Υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά λεξικά, Κώστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει αυτή η παρένθεση. Ωραία. Και ο Διαγόρας λοιπόν έβγαλε σήμερα, πριν από λίγο, πριν από μια ώρα περίπου, ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι όπου μας πει ΕΟΚ θα παίξουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί και πετυχημένοι κτλ. Δηλαδή, αν μας πει ότι θα πάμε στην Α1, θα παίξουμε. Γιατί χθες βγήκαν κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι ο Διαγόρας κατά πάσα πιθανότητα θα αρνηθεί τη συμμετοχή στην Α1. Πρώτον, δεν έχει πάρει συμμετοχή ακόμη. Ναι. Και δεύτερον, ο ίδιος λέει ότι αν την πάρω, θα παίξω. Τώρα, εγώ κρατάω μια επιφύλαξη για το δεύτερο. Γιατί για να παίξει στην Α1, αν ανεβαίνεις από την Α2 και δεν έχεις ΚΑΕ, πρέπει να συστήσεις ΚΑΕ 2.30. Πρέπει να κάνεις εγγυητική 2 κατοστάρικα 4.30. Πρέπει να έχεις ένα μπάτζετ τουλάχιστον 800 χιλιάρικα σύμφωνα με τα νέα, τα νέα όρια. Που πες να μην είναι 800, να είναι 500, λέω εγώ. Φτάσαμε εκατομμύριο. 9.30. Οπότε ξεκινάς με το κλειδί στο χέρι με ένα εκατομμύριο, χωρίς να έχεις ομάδα. Δεν θα κάνεις και 3 κατοστάρικα ομάδα, 4. Πώς, φίλε, στο μπάτζετ τι έχει μέσα το μπάτζετ? Το μπάτζετ έχει όλα αυτά. Έχει και το αγωνιστικό μπάτζετ, έχει και το πέρα. Με ένα εκατομμύριο είσαι εντάξει, αν κάνεις μια πολύ φτηνή ομάδα. Πώς είσαι εντάξει, αφού τώρα εγώ δεν σου βγάλω ότι πρέπει ήδη να έχεις ένα εκατομμύριο με το κλειδί στο χέρι χωρίς ομάδα. Μα το μπάτζετ είναι μέσα. Ποιο μπάτζετ? Δεν είναι μέσα το μπάτζετ. 500-600 χιλιάδες. Η εγγυητική είναι κλειδωμένη. Ας είναι εγγυητική και άσε την σύσταση ΚΑΕ. Ας μην είναι 800, είπες, ας είναι 500. Α, αυτό, το μπάτζετ, ναι. Αυτό, ναι, εντάξει. Άρα με ένα εκατομμύριο... Τις υπαλλήλοι. Ποιος είναι η Google, ρε φίλε. Το γκούσι του Διαγόρα, πώς θα τον πληρώνεις? Ποτέ δηλαδή. Εντάξει, άρα με ένα εκατομμύριο παίζεις. Βάλε ζουρμούρ αυτά, 1,5. Ένα εκατομμύριο, 1,5 όχι, ένα εκατομμύριο. 30-40. Κάτσε, μετακινήσεις αυτά. Πόσο είναι μετακινήσεις? 10 μετακινήσεις. Κανα από 3 χιλιάρικα. Κανένα πρόστιμο, αυτά είναι όλα μέσα στο μπάτζετ, δεν είναι? Πρόστιμο στα πέναντα τηλεοπτικά. 10 μετακινήσεις από 3 χιλιάρικα είναι 30 χιλιάρικα. 35. Α, εντάξει. Με ξενοδοχεία και τα λοιπά. Και μπουφέ και τα λοιπά. Αλλά ένα εκατομμύριο ο Διαγόρας Δηροπηδαίων που έχει έναν άνθρωπο από την Κύθνο, έναν τρελό μπασκετικό. Ο οποίος λες τώρα έχει ένα εκατομμύριο να δώσει. Άμα έχει ο άνθρωπος και γουστάρει να το δώσει. Εγώ πιστεύω ότι έχει, αλλά μπορεί να με θέλει να το δώσει για το Διαγόρα. Όχι, εγώ νομίζω ότι αν θέλει να για την τρέλα του, για τη λεζάντα του, για την. Ποια λεζάντα, για την τάβλα του. Για την τάβλα του. Μα δεν έχει πια λεζάντα το άθλημα στην Ελλάδα. Έχει. Ποια είναι η λεζάντα. Εντάξει, παράγοντα τη Σερφίλα, γιατί έχει. Παίρνει εκεί δημοσιογράφοι, σε ψηλώνουν αυτά, πρόεδρε, πα σε γκαλά, σε τέτοια, σε γράφουν εφημερίδες κανένα δύο φορές. Σε παίρνουν οι μάνατζερ, σε παίρνουν ξένοι μάνατζερ, ψηλώνεσαι, έχεις ένα email από τον Αμερικανό τάδε, φέρνεις κανένα παίκτη, να λίγο κάνεις και την τρέλα σου. Ο κόσμος εκεί σε χτυπάει την πλάτη, προεδράρα, I love you κτλ. Οπότε λες στο Διαγόρα. Στο Διαγόρα, ναι. Όχι. Λέω εγώ ότι ο Διαγόρας είναι και σε μια περίεργη. Δεν θα βγει η επένδυση ούτε καν σε θέμα της προβολής αν είσαι περιοχή. Στο Διαγόρα, αν είσαι στον ΠΑΟΚ, στον Άρη. Ναι, είδαμε και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Είδαμε. Σαφώς έχει καλύτερη προβολή. Σίγουρα έχει. Πιο πολλά πινελίκια. Πιο πολλά. Πιο πολλά. Κρύβεσαι μετά και τα λοιπά. Κρύβεσαι περισσότερο. Κρύβεσαι. Αναζητείτε. Φεύγει δύο λεπτά πριν τη λήξη. Αναζητεί το Γουλιέλμος. Ναι, βλέπει τα μάτια από το γραφείο. Αν έχει δουλειά. Και δεν μπορεί να πα στο παλέι στο παρατάκι. Ναι, είναι και αυτό. Βλέπει τα μάτια από το γραφείο. Δεν φταίω εγώ, φταίγαν οι άλλοι. Μεγάλα καράφια κόστα, μεγάλε φουρτούνε. Έτσι είναι. Εντάξει. Στο Διαγόρα έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Ποιος σου πει? Άμα τα βάλεις κιόλας και παίξεις, εννοείται. Υπέρβαση έκανες. Και ακόμα και στον Προμηθέα θα σου πει κανείς τίποτα? Στον Προμηθέα τώρα αρχίζουν και λένε. Ποιοι? Βλέπω εγώ στα Facebook, γράφουν οι φίλαθλοι του Προμηθέα. Δεν έχω δει ούτε ένα. Όποιοι και αν υπάρχουν. Με ποιους κάνεις παρέα, δεν ξέρω. Παιδιά, η ομάδα έχει κάνει κοιλιά τώρα τελευταία. Τι κοιλιά έχει κάνει? Στο τέλος δεν δε χάσανε τέταρτη, είναι, δεν είναι τρίτη. Πού θες να πας? Τρίτο το Περιστέρι. Πού θες να πας? Σου λέει, φίλε, τρίτος να είμαι.
Και δεύτερος, να την περάσει ο Τνάικ. Γιατί έχει ανάλογο budget και ρόστα με την ΑΕΚ. Αν τα 200 αυτά τελειώσουν, τα μπερκέτια αυτά, του χρόνου ΠΑΟΚ θα χτυπήσει τετράδα. Τελειώσαμε. Όσο τελειώσαμε. Χώρο βρήκανε αυτές οι ομάδες, από του χρόνου ναι. θα επανέλθουν στη θέση τους. Από ό,τι μαθαίνω, ο ΠΑΟΚ χτίζει και σχεδιάζει πολύ μεγάλα πράγματα. Ένα σκέπαστρο στο παλατάκι για τον ήλιο. Πραγματικά έτσι είναι. Και μάλιστα προέκυψε και δεύτερο όνομα προπονητή. Εγώ λέω θα κάτσει ο Μέξα, θα συνεχίσει. Και είμαι και υπέρ. Τώρα θα μου πει τι μας νοιάζει η γνώμη σου, τέλος πάντων. Αλλά κυκλοφορεί ήδη και ένα άλλο όνομα το οποίο πρέπει να βρει στέργιο. Είναι παλιό παίκτη τη ομάδα σου. Ο Χαραλαμπίδης δεν είναι, φαντάζομαι. Ο Χαραλαμπίδης δεν είναι, όχι. Κάτσε να σου πω. Ο Τζον Κόρφας δεν νομίζω να είναι. Όχι, αλλά ακούστηκε ότι θα μπορεί να επιστρέψει να συμμετέχει στο team. Α, έρθει και ο γιο μαζί, γιατί εγώ τον έχω σε εκτίμηση. Εντάξει. Καλό πλέον. Ταλεντάκι, ναι, ταλεντάκι. Παλιό παίκτη τη ομάδα. Παλιό παίκτη τη ομάδα. Και μάλιστα οργανωτής. Playmaker, σε βοηθάω. Μούλα. Μπράβο. Μούλα. Ο Μούλα, ο οποίος είναι προπονητής εδώ και καιρό, είναι προπονητής στο Κόσοβο, είναι βοηθός προπονητή στην Κροατία, έχει ένα προσωπικό πρόβλημα πολύ σοβαρό τώρα με τον πατέρα του, από ό,τι με ενημερώνει ο φίλος μου ο Κλήτος, αλλά είναι μια προοπτική. Εμένα μου αρέσει ο Μούλα. Τώρα, σαν προπονητής, δεν έχω ιδέα τι Μούλα, κάνει. Δεν έχω ιδέα Μούλα. Τι κάνει και τι μπορεί να κάνει. Και είχε καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ τότε με Μούλα. Θυμάσαι κάτι μάτς με Ολυμπιακό και τα λοιπά, κάτι αυτά. Έγραφα τότε στην Ελευθεροτυπία, πήγαινα στο παλατάκι. Σε όλα τα μάτς. Λοιπόν, Στέργιο. Είναι οριστικό, ξεκινάει η Super League. Έδωσε το OK και η κυβέρνηση. Πω. Θα σε ενημερώσουμε σε λίγο. Τα πάντα για το χρήμα. Για τα καθέκαστα. Άρα νομίζω ότι οριστικά θα έχουμε πρωτάθλημα. Καλώς νομίζω οι ομάδες, Κώστα, δεν πάνε κατά μέτωπο με τους παίχτες, εγώ το ξαναλέω, για τις μειώσεις και πάνε κάθε ομάδα ξεχωριστά. Αν πας και βρουν άκρη, γιατί και οι παίχτες είναι αγριεμένοι σε πολλές ομάδες. Ναι. Αν πήγαινε να γινόταν κάποιο πραξικόπημα του στυλ, παιδιά, αυτή είναι η μείωση. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε. Θα λέγανε ότι δεν θέλουμε, παίξτε μόνοι σας. Γίνονται επαφές ανά ομάδα ξεχωριστά. Οπότε νομίζω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα 6-7 Ιουνίου να δούμε. Άρης Σόφη, Σάββατο 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακό και ΑΕΚ Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο. Τώρα για τα play out, κάτι διάβαζα από μέση εβδομάδα θα βγάλει πρόγραμμα η Λίγκα. Εντάξει, ακόμα είναι 27 Μαΐου, έχουμε ακόμα 10 μέρες. Στέργιο, αν ήμασταν κοντά βαθμολογικά στον Ολυμπιακό και παίζαμε τώρα το ντέρμπι, φαντάσου πόσο γκάφα επική είναι οι μείον τρεις παίκτες λόγω της γελίας διαχείρισης των καρτών, λέει ο Γιώργος. Το είπαμε αυτό. Το έχουμε πει, το λέγαμε και στη μετάδοση. Στην Ξάνθη ήμουνα. Ότι τι πέφτει. Πραγματικά δεν το πίστευα στα μάτια μου. Ότι πήραν κάρτα. Το τι έγινε. Όχι, το ότι δεν πήραν κάρτα. Ότι δεν πήρα. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Και πήραν με την Ξάνθη. Πάρε μια κίτρινη. Δεν θα παίζανε με την Ξάνθη και θα είχε ο ΠΑΟΚ τώρα και τον Ίγκασον, θα είχε και τον Αγκούστο. Ντάγκλας. Ναι. Το ότι μείναν και οι δύο στο όριο, ενώ ήξερε ο ΠΑΟΚ ότι μηδενίζονται οι κάρτες οι κίτρινες και πήραν και οι δύο. Γιατί ναι. Όταν πάει κάτι να γίνει στραβά, θα γίνει στραβά, Κώστα. Και η εξήγηση τότε του Φερέιρα, εμένα δεν μου άρεσε. Τι είπε? Δεν με κάλυψε. Δεν πήρα χαμπάρι. Σε κάθε αγώνα θέλω να έχω την καλύτερη δυνατή ομάδα. Να είχαμε να λέγαμε. Α, τους βάζω δηλαδή. Και... Τους βάζω, ναι. Εντάξει, τους έβαλε και δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ και είναι. Τιμωρημένοι ο Ίγκασον για ένα παιχνίδι, ο Αγκούστο για δύο. Περιμένουμε σήμερα να δούμε και τι ακριβώς πρόβλημα έχει κληρονομήσει ο Βραζιλιάνος από την χθεσινή προπόνηση. Αλλά όντως είναι απώλεια ο Ίγκασον. Και όντως, αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, αλλά και πάλι, ακόμα και όπως είναι η κατάσταση, ακόμα και στο μείον 14 που είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, να δούμε τη βαθμολογία. Δεν συγχωρείται πάλι ότι έγινε αυτό που έγινε. Εγώ αυτό μου γύρισε σε άλλες εποχές, Κώστα. Ναι. Όταν ο ΠΑΟΚ ήταν με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά τελετή αγωνιστική 3-3 και δεν ξέραμε τον πάγκο του ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει βαθμό με το 3-3 στα play-off. Τελικά έγινε 4-3 για το Λεβαδιακό. Γιατί κανείς δεν ήξερε στον πάγκο τότε πώς παίρνει βαθμό ο ΠΑΟΚ, πώς χάνει βαθμό κτλ. Και βγήκε όλος ο ΠΑΟΚ μπροστά για να κάνει το 3-4. Και έγινε το 4-3. Εκεί αυτό θυμήθηκα. Εντάξει, τέλος πάντων, ήταν νομίζω δείγμα αυτό με τις κάρτες ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν
απόλυτα συγκεντρωμένος γενικότερα σε όλες τις εκφάνσεις του εκείνο το διάστημα. Τώρα, μακάρι αυτή η περίοδος της απραξίας να έχει φέρει και κάποια καλύτερα αποτελέσματα και να δούμε μια ομάδα γενικότερα, όχι μόνο το αγωνιστικό, καλύτερα συγκεντρωμένη. Νομίζω, Κώστα, φτάσαμε στην ώρα για το πρώτο διάλειμμα. Βέβαια. Να κάνουμε... Θυμίζω το διαγωνισμό που έχουμε και σήμερα για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express αξίας 65 ευρώ. Με ένα απλό μήνυμα αξίας 0,62 λεπτά, μόλις λεπτά του ευρώ, μέσα είναι και ο ΦΠΑ, FM κενό, ονοματεπώνυμο, και το στέλνει στο 54222. Αν θέλετε, γράψτε και μια καλημέρα, μια καλησπέρα ή μια ερώτηση, όπως έχει κάνει ο φίλος του Κώστας. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Βάλτε με στην κλήρωση. Βέβαια. Ένα είναι αυτό, και μαζί μας φυσικά ο Μαρμαρίδης, marmaridis.gr, για να δείτε από την ησυχία του σαλονιού σας τις πολλές προσφορές που έχει ο Μαρμαρίδης. Κάθε εβδομάδα υπάρχει και νέο πλάνο πλέον δόσεων, χωρίς ψωτική και χωρίς προκαταβολή. Κρεβάτι, Κώστα, με αποθηκευτικό χώρο για τη σύζυγο. Βέβαια, εντάξει, χρειάζεται. Μόνο 590 ευρώ. Και ο ΦΠΑ είναι μέσα. Και δώρο στρώμα. Ορθοπαιδικό. Πολύ καλό. Το οποίο δώρο, Κώστα, είναι αξίας 700 ευρώ που βλέπω εδώ. Τρομερό. Απόλυτη έτσι συνέπεια στις παραλαβές των επίπλων, των κρεβατιών, των τραπεζιών, οτιδήποτε αγοράσετε από τον Μαρμαρίδη. Και νομίζω η καλύτερη απόδειξη είναι ότι δεκαετίες ολόκληρες είναι το νούμερο ένα για την επίβλωση του σπιτιού σας. Από το 1955, Κώστα. Μια χαρά. 14 χρόνια. Υπάρχει το κατάστημα στη Τζιμισκή, εδώ και πολλούς μήνες. Υπάρχει και η μεγάλη έκθεση, βγαίνοντας από την πόλη, να πάτε Θεσσαλονίκη, στα δεξιά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε να σας πω και για τη Super League, για το OK της κυβέρνησης. Υπάρχει είδηση ότι θα ξεκινήσει και η La Liga, Κώστα, που τόσο αγαπάς, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, θα έχουμε και εκεί πέρα δράση. Και να δούμε ένα-ένα τα θέματα της επικαιρότητας. Γυαλί δώσατε. Δώσαμε. Ναι, βέβαια. Θέλω λίγο την προσοχή σας. Την προσοχή μας. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Παρακαλώ. Λίλιαν, 29 ετών. Άντε ναι. Πάλι. Λίλιαν. Εδώ φαίνεται, παιδιά, η διάβρωση της κοινωνίας μας. Η μητέρα μου φλερτάρει τον άντρα μου. Μπράβο στη μητέρα. Μπράβο. Ναι. Θα τον αφήσω να συνεχίσει όμως. Για να τις παίρνουμε χρήματα. Για να τις παίρνουμε χρήματα. Γιατί εσύ μόνη σου, ρε βούρλο, δεν μπορείς να ζητάς από τη μάνα σου λεφτά. Μπράβο στη μάνα, μπράβο και στην κόρη, έχει... μπράβο και στον άντρα. Δεν έχει μπούμπι, δεν έχει μπούμπι. Μπούμπι. Εντάξει. Αυτές οι στημένες ιστορίες. Όχι. Που κάθονται τα παιδιά εδώ κάθε μέρα και βγάζουν. Τι θα πούμε αύριο. Η Μαρία 55 είναι η μαμά. Ο αρχισυ... Όχι, ο είναι μία που δίνει τα φώτα της. Α, κορίτσι μου, μην το κάνεις αυτό. Ο αρχισυντάκτης είναι σε φόρμα. Τη Κατερίνα. Λοιπόν, έχει αποδειχτεί Πολάκης ότι είναι στημένα όλα, αλλά συνεχίζει. Πολάκης και στημένα, ναι. δεν υπάρχει ποτέ. Άστο. Λοιπόν, είπαμε ότι βρέθηκε εμβόλιο παιδί για τον κορονοϊό. Βρέθηκε. Πάλι. Αυτό πάλι είναι τι. Έχει εγκριθεί από τον ΕΟΦ. Ορίστε, ορίστε. Από 1η Ιουνίου ξεκινάει ο εμβολιασμός. Να πάτε. Εγώ δεν θέλω τσιπάκι μέσα μου, έτσι είναι, Κώστα. Τσιπάκι. Όχι, δεν κάνω. Δεν είναι υγρή μορφή, τι είναι. Βρέθηκε εμβόλιο. Υγρό τσιπάκι. Υπάρχει υγρό τσιπάκι, το οποίο όταν μπει στον οργανισμό, πώς βλέπουμε στο Σβατσενέγκερ και τα λοιπά, η εκδίκηση των μηχανών γίνεται τσιπάκι. Ναι. Θα σε άβουλον, θα σε κατευθύνει η CIA. Δηλαδή, άμα μου το κάνει εμένα αυτό, μπορεί να λέω υπέρ του ΠΑΟΚ. Αν είμαι ο χειριστής. Εύκολα. Αν είμαι ο χειριστής ή αν ο χειριστής είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Τι θα είναι. Δεν ξέρω. Όλη Ελλάδα είναι. Έτσι. Ερευνητές του νοσοκομείου Αττικών. Τι είναι αυτό, ρε. Αντιπροτείνουν ένα ήδη υπάρχουν εμβόλιο για την προστασία του πληθυσμού. Ναι. Εν ώψη του δεύτερου κύματος COVID-19, μάλιστα. Δηλαδή καλό Οκτώβριο-Νοέμβριο πάλι. Παιδιά, είναι το εμβόλιο κατά της φυματίωσης. Ναι, ωραία. Και λέει ότι παίζει ρόλο και στον κορονοϊό. Λέγε Στέργιο. Όχι, ξεκινάει ο εμβολιασμός, παιδιά. Το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 με το εμβόλιο κατά της φυματίωσης έχει εγκριθεί από τον ΕΟΦ και πρόκειται να ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου του 2020. Μεθαύριο δηλαδή. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερες των 50 ετών. Δεν μπορούμε εμείς, ωραία. Που πάσχουν από στεφανία νόσο, χρόνια αποφρακτική πνευμοπάθεια ή ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ναι. Ο εμβολιασμός θα γίνεται σε 4 νοσοκομεία της Αθήνας και σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης, Μαθίας, Πτολεμαίδας, Ναυπλίου και Κορίνθου.
Σε καθένα ή καθεμία που ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν θα γίνεται πρώτα μέτρηση των αντισωμάτων κατά του κορονοϊού, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν ή όχι εκτεθεί στον ιό, διευκρινίζει ο κ. Γιαμαρέλλος. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εμβολιαστικό πρόγραμμα αλλά και τα κέντρα εμβολιασμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 210-74-8662 ή στην ιστοσελίδα, και όχι ιστιοσελίδα όπως λένε κάποιοι, ή στην ιστοσελίδα sepsis.gr. Ναι. Παιδιά, αυτό μου ακούγεται λίγο bling όσο το διαβάζω. Εγώ, παιδιά, για λίγες μέρες θα είμαι ακόμα 39, δεν με πιάνει. 50 λέει. 39. Ναι, άρα δεν. Είπα, θα είμαι 39, δεν με πιάνει. Και 49 να είσαι, πάλι δεν σε πιάνει. Εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν, ουσιαστικά ξεκινάει το πρωτάθλημα, οπότε θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Έδωσε η κυβέρνηση το OK. Έτσι. Έγινε σήμερα και ένα meeting των σοφών το πρωί. Θα βγουν και τα πρωτόκολλα. Και αύριο θα έχουμε τους άλλους σοφούς της Λίγκας, τη τηλεδιάσκεψη, ώστε να γίνει και η κλήρωση στο play out. Ναι. Μην βιάζεται, παιδιά, ακόμα έχουμε επιμέρες. Που θέλει ο Αλέξης. Γιατί θέλει. Έλεγε ο Αλέξης να παίξουμε. Γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε πού θα πάνε οι ομάδες, παιδιά. Για να παίξουν. Τι, τι για να πει. Να μην παίξουν. Πώς θα πάνε. Για λόγους υγείας. Άντε πάλι λόγους υγείας. Ρε Σικώστα, έξω έχεις βγει. Έχεις βγει έξω. Συνέχεια. Τι λόγους υγείας. Συνέχεια. Δηλαδή γίνεται... αυτά που γίνονται. Εντάξει, και τι, μια χαρά είναι αυτό. Ο μήνας, οι προηγούμενες 2-3 εβδομάδες ήταν κρίσιμες, ρε παιδιά. Από τη στιγμή που βγήκαμε όλοι έξω, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Και έγινε ό,τι έγινε και δεν έχουμε πάλι κρούσματα κτλ. Από τον Οκτώβριο πάλι. Σημαίνει από τον Οκτώβριο, ναι. Στην Ελλάδα. Χαρείτε το όσοι μπορείτε. Στην Ελλάδα, ναι. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Δεν είναι ο ίδιος. Για να μας ελέγχουν και τέτοια. Έχεις πάει και, και εσύ και στην Ολλανδία κτλ. Δεν είναι οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή στην Ολλανδία τον Ιούλιο, με εξαίρεση βέβαια το περσινό και το προπέρσινο που ήταν 35 βαθμοί, αλλά στην Ολλανδία τον Ιούλιο είναι όπως είναι εδώ το Μάρτιο, ας πούμε. Οπότε. Εντάξει, το καλοκαίρι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι λίγο πιο δύσκολο να αρρωστήσεις προφανώς. Τα μπουζούκια κόστα πότε θα ανοίξουν. Ναι, ρε φίλε. Μετά τις 15 Ιουνίου. Να πάμε λίγο έτσι. Τα νυχτερινά και τα λοιπά. Τα ανοιχτά. Τα μπουζούκια. Τι ανοιχτά. Στο αεροδρόμιο. Ανοιχτά. Ανοιχτά από πάνω. Ανοιχτά. Ναι, ανοιχτά. Ναι. Ανοιχτά. Ωραία. Δεν θα μπορεί άμα βρέχει όμως να κλείνει. Παγορεύεται. Ανοιχτό. Θα βραχείς εκεί πέρα. Θα γίνεις μουσκεμά. Εν τω μεταξύ, θυμάσαι πριν που υπήρχε το μεγάλο θέμα αυτό με το κάπνισμα στα μπουζούκια και στα μπαράκια. Που βγαίναν έξω και τα λοιπά. Τώρα όλοι έξω. Τώρα όλοι έξω. Ωραία. Μια χαρά. Και είδες. Κάπνισμα. Και κάπνισμα. Ζει το κορονοϊό. Δεν μου πει κανένα γιατί καπνίζει, γιατί είμαι έξω γι' αυτό. Γιατί σε έξω μπορεί. Έξω μπορεί να καπνίζει, ρε φίλε. Το έχω ξαναπεί, μα στείλουν του καπνιστέ μέσα. Ωραία, διπλό τέτοιο. Διπλό καλό λοιπόν. Το χειμώνα φάγαμε κρύο, χρήσατε στα μαγαζιά. Τώρα το καλοκαίρι θα σα βάλουν μέσα να καπνίζετε. Δεν μα βάλουν μέσα. Μια χαρά. Μια χαρά. Ωραία. Ωραίο θέμα στο Repress θα είχε και ενδιαφέρον αν. Εφαρμόζονταν αυτό που θα σα πω και στι ομάδε τη πόλη μα, σε πάση στο ποδόσφαιρο. Ομάδα Σκωτία ζήτησε από του φιλάθλου τη να ψηφίσουν για την ανανέωση του συμβολέου παίκτη τη. Το έκανε αυτό η Λίβινγκστον. Για έναν 37χρονο goalkeeper. Θέλετε να μείνει ο. Θέλετε ή δεν θέλετε να κάνουμε νέο συμβόλαιο. Ο λαό ψήφισε, θέλουμε. Αυτό το περιστατικό με τον οδηγό λεωφορείου το είδατε. Στην Αθήνα, στη Βάρκιζα. Όχι, τι. Τι έκανε. Είχε το παρκαρισμένο σε εκεί που είναι το τέρμα, ρε παιδί μου. Ναι. Και πήγανε τρεις μάγκες, τέσσερις εκεί, με κανονικά με τις γυναίκες, τα παιδιά τους, ό,τι είδα και τα λοιπά. Ναι. Και παρκάρανε τα αυτοκίνητα τους μπροστά, πίσω, δίπλα από το. Πάει ο άνθρωπος να μπει στο λεωφορείο να ξεκινήσει τη βάρδιά του. Τώρα δεν ξέρω αν τους είπε και τίποτα χοντρό, δηλαδή. Α, πάρετε από εδώ, γιατί είναι και λίγο. Γενικά. Κλασικά. Οι λεωφορείατζίδες είναι λίγο. Ναι, όχι, όχι όλοι, αλλά κάποιοι, όχι κάποιοι επειδή είναι. Φυσικά. Και πρώην συνεργάτες. Ναι. Έτσι. Γιάννη μας. Λοιπόν, μας. Ο Γιάννης δεν είναι από αυτούς, όντως. Είναι μια χαρά παιδί. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν ότι έχουν το λεωφορείο και είναι, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τέλος πάντων. Μαλώσανε προφανώς και ανεβαίνουν τρεις οι οποίοι είναι διπλάσια από μένα κτλ. Και τον κάνουν τόπι στο ξύλο. Τον καημένο. Περίμενε. Τον κάνουν τόπι στο ξύλο. Βλακίες. Μάγκες. Και δεν το παίρνουμε, έρτι να πάρουμε τα μάξι και τα λοιπά. Ναι, τα γνωστά. Έλα όμως που την ώρα που τον κάνουν τόπι στο ξύλο και σταματάει το ξύλο και είναι αυτός εμόφυρτος κάτω και τα λοιπά. Περνάνε έξι της Δίας. Παιδιά, τι έγινε εδώ. Ναι, εντάξει. Ένα τίποτα. Αυτό και. Μέσα όλοι. Μέσα όλοι. Ναι. Και. Τι και. Το απόγευμα έξω. Δεν είναι. Κανείς λέει αυτόφορο είναι αυτό. Αυτόφορο. Και είναι δημόσιο το λεωφορείο μέσω μεταφοράς. Περίμενε. Έχει μια σειρά κατηγοριών. Εντάξει, αύριο το πρωί έξω. Εντάξει, εγώ τι θες. Επικίνδυνη σωματική βλάβη και τα λοιπά. Για 15 χρόνια φυλακή θες να μπουνε. Ναι. Ναι. Αφού επιτέθηκαν στον άλλον. Έγινε τον... λέει σάκος του μπόξ. Φαντάσου. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στο Δημήτρη Λιμιό.
Κλείνει σήμερα τα 22 χρόνια ζωής. Το γιορτάζει με μεταγραφή, Κώστα. Ναι, ναι. Ο Ελληνοβραζιλιάνος. Α. Χρήστε. Θε... του ΠΑΟΚ. Τι είναι. Πόσο γίνεται. Τι είναι. Μητέρα του είναι Βραζιλιάνα. Ναι, ρε. Του Λιμνιού. Ναι. Ένας Έλληνας. Σοβαρά, δεν το ήξερα. Γι' αυτό έχει αυτό το ταπεραμέντο. Και... Φοβερό. Λοιπόν, είναι και λίγο στην επικαιρότητα ο Λιμνιός. Γράφουν οι Τούρκοι ότι η Τραμπζονσπορ δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωραία. 1 εκατομμύριο Χρήσαθε, δεν μπορεί να πάρει ούτε τον. Πώς δεν μπορώ. Τον Κόρχουτ. Από το Σάσα μπορώ να πάρω να παραπάνω. Το Λιμνιό, από το Φετσφατζίδη μπορώ να πάρω τα πενταπλάσια. Η Τραμζόν, λέω, δεν μπορεί να πάρει ούτε τον Κόρχουτ. Α, ναι. Με το ανάποδο. Δεν θα πάρει το Λιμνιό για 1 εκατομμύριο. Βέβαια, η ρήτρα είναι στα 15. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σου θυμίζω, ο Λιμνιός είναι ο μόνος εξτρέμ. Εντάξει, καλό είναι το παιδί και καλό παίκτη κτλ. Αλλά είναι ο μόνος που δεν πέρασε το Σούντγκρεν. Όλοι οι άλλοι τον έχουν περάσει. Μόνο ο Λιμνιός δεν τον πέρασε. Είναι πολύ καλό στην. Στο μάτσο εκείνο απορούσαμε όλοι γιατί δεν έβαλε τον. Ή ανάποδα. Όχι, απορούσαμε γιατί δεν έβαλε τον Λιμνιό στο ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Και έβαλε τον Ζαμπά. Κάτι τέτοιο είχε παιχτεί με τον Λιμνιό. Ο Στέλιος ξέρει. Και όχι, το θυμάμαι. Στο 2-2 είχε ξεκινήσει το Ζαμπά ενώ όλοι λέγανε θα ξεκινήσει το Λιμνιό. Και το Λιμνιό μετά, όταν τον έβαλε στο παιχνίδι, τον πέρασε πίσω από το φορ. Κάτι τέτοιο είχε κάνει. Και θυμάμαι που τα γράφατε εσείς ότι ήταν λάθος η τοποθέτηση του πίσω από το φορ. Και μετά στο δεύτερο παιχνίδι, στο Άρης ΠΑΟΚ, στο 4-2, πάλι κάτι είχε γίνει με Πέλκα και Λιμνιό. Τους είχε βάλει σε ανάποδες θέσεις. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Στο πρώτο μάτσο είμαι σίγουρος ότι είχε παίχτη κάτι με Λιμνιό και ότι τον είχε σε λάθος θέση γιατί πανηγύριζα. Ότι δεν τον βάζει στη φυσική του θέση και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων. Πρόκειται αυτή η άποψή μου για έναν χαρισματικό εξτρέμ. Καλώς όμως έχει χτυπητές αδυναμίες που θα εκτόξευαν και την τιμή του, αν μιλάμε για τον ΠΑΟ, και θα εκτόξευαν και τις προοπτικές να παίξει σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα. Δηλαδή, στα τελειώματα των φάσεων δεν είναι καλός ο Λιμνιός. Ναι. Και δεν είναι καλός και στο να δημιουργεί και φάσεις, να δίνει assist. Κοίταξε, αυτοί οι παίκτες, Στέργιο, αν δεν παίξουν Champions League, για να είναι και εθνική φυσικά, είναι απαιτούμενο, για να ανεβάσουν την τιμή τους, αυτά τα ποσά που είπες πριν, ούτε τα μισά δεν πρόκειται να πιάσουν. Αν παίξουν Champions League και έχουν και μια συνεχόμενη παρουσία στην εθνική ομάδα, ενδεχομένως με έναν καλό μάνατζερ να μπορέσει να πιάσει 5-6-7 εκατομμύρια στο μεταγραφικό παζάρι. Βέβαια, όχι σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Σε αυτή, Χρήστε, σε αυτή τη μεταγραφική. Ακριβώς. Σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, πραγματικά απορώ που συνεχίζουν, ας πούμε, πρέπει να πει κάποιος από τους μάνατζερ που διακινούν τέτοιες πληροφορίες και τα λοιπά στους φίλους τους δημοσιογράφους. Τι να κάνουν κι αυτοί. Όχι. Και αυτοί πρέπει να αντιληφθούν ότι φαίνεται το παπατζηλίκι. Όταν βάζεις 10 και 15 και 25 και εκατομμύρια ευρώ, όταν αυτά τα ποσά δεν θα δοθούν για τους top class παίκτες. Τους top class. Τους κορυφαίους που βρίσκονται στον πλανήτη, αυτή τη στιγμή λόγω κορονοϊού δεν θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Δεν μπορείς λοιπόν. Εδώ είναι. Όπως είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ γιατί χαλαρώνει το financial fair play από τη μία, με την, από την UEFA κτλ. Απ' την άλλη είναι άτυχος γιατί προσδοκούσε αυτό το καλοκαίρι να σπρώξει κανένα δύο παίκτες. Είναι άτυχος γιατί δεν μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα. Μπορώ να σου πω το αντίστοιχο, το άτυχος για τον Καρυπίδη, ας πούμε για τον Φετσφατζίδη. Το Γενάρη δηλαδή ήρθαν οι Αλαραμπί, ποιοι ήταν αυτοί εδώ πέρα, όπως τους λέγανε, και δίναν 2 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν αυτά τα 2 εκατομμύρια θα ξαναδώσουν οι συγκεκριμένοι. Απ' την άλλη, απορώ με τους Τούρκους, παιδιά. Εκεί δεν υπάρχει ύφεση, δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε. Πάλι αυτοί παίζουν εκατομμύρια. Συγχρήσατε Τούρκοι και Ρουμάνοι, δώσουν μεταγραφικό σενάριο και πάρουν την ψυχή τώρα. Ναι, στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία. Δεν δίνουν και λεφτά στην πραγματικότητα οι Τούρκοι. Δίνουν, εντάξει. Δίνουν. Πού τα βρίσκουν, ρε φίλε. Και χρήματα περισσότερα από ό,τι πρέπει, σύμφωνα με την αξία των παικτών. Ναι. Στο 2-2 της Τούμπας είχε τραυματιστεί ο Πέλκας το 15 και μπήκε ο Λιμνιός αλλαγή. Ναι, και τον έβαλε και πίσω. Ο Ζαμπά ήταν βασικός και βγήκε στο 56 και αυτό γιατί δεν τα πήγε καλά. Και τον είχε το Λιμνιό, μπράβο. Τον είχε το Λιμνιό στη θέση του Πέλκα, δεκάρι. Και το Ζαμπά τον κρατούσε από τα δεξιά και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όλο το μάτς δεν έκανε τίποτα. Αυτό είναι, αυτό που σου λέω. Τον είχε δεκάρι τον Λιμνιό. Πίσω από το φορ. Που δεν είναι για εκεί το παιδί σε καμία τίποτα. Είναι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής, έχει έκκληση και ταχύτητα, μπορεί να διεμβολήσει από τα πλάγια. Δεν είναι όμως ούτε κάθε τι πάσα να περάσει, ούτε να παίξει ως δεύτερος επιθετικός. Η δική μου άποψη. Χρήσανθε, ξέρεις κανένα παίκτη Στάρτζιον. Στάρτζιον. Φάμπιο. Ναι. Της Ξάνθης.
Τη Ξάνθη είναι. Ναι. Γιατί αυτό λέει ότι είναι του ΠΑΟΚ. Χάσαμε. Χάσαμε 12, χάσαμε 12 βαθμούς γιατί έχουμε τον ίδιο πρόεδρο με τον ΠΑΟΚ. Στέριο! Στέριο, τι είναι αυτά, ρε Στέριο. Έτσι λέει ο Στάρτζιον. Έτσι λέει ο Στάρτζιον. Και εγώ λέω ότι. Πόσο βαθμούς χάσανε? 12. Γιατί 12? Εγώ, 2 χρόνια. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ο Ζόγκο. Ναι. Τεράστια εφημερίδα στην Πορτογαλία. Θα πού είναι αυτό. Θα έπρεπε να δείξει. Ποιο site φυσικά το είχε, την είχε πρώτη αυτή την αναπαραγωγή. Το SDNA. Το 9. Το 9. Το 9. Το 9 που. Άνα, περίμενε. Επικροτούσε ας την δούμε. Επικήρυξη συναδέρφων. Το πολύ καλό site. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, περίμενε. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι, κατακριτέο γι' αυτό. Άμα όμως έχει κάνει τη δήλωση, ρε φίλε, αυτή είναι θεματάρα. Άμα βγαίνει ο ίδιος ο παίκτης και λέει ότι είχαμε τον ίδιο πρόεδρο. Αλλά εντάξει, πρέπει να δω το original κείμενο και να το μεταφράσω. Τι, εγώ. Ζόγκο. Γιατί χθες παραδείγματος χάρη, ναι, βέβαια, γιατί χθες παραδείγματος χάρη. Ενώ αρχικά διαβάσαμε όλη την επιστολή που έστειλε η FIFA και η UEFA στην ΕΠΟ για το θέμα των εκλογών κτλ. Και είναι στη μέση. Δηλαδή λέει ναι, μεν είπαμε τον Ιούλιο, αλλά λόγω του COVID θα μπορούσαμε να πάμε και παρακάτω. Τέλος πάντων, συναντηθείτε και βρείτε τα, λέει το νόημα. Nice. Και διαβάζω το βράδυ μετά που έπεσε δηλαδή η συνεννόηση. Ο ένας έλεγε κατακεραυνώνει Αυγενάκη η FIFA. Σωστά. Ο άλλος έλεγε ξεσκίζει γραμμένο η FIFA. Σωστά. Και βάζαν την ίδια. Και λέω, θα στείλει και άλλη επιστολή. Δεν μπορεί. Μπαίνω, διαβάζω την ίδια που λέει: παιδιά, καθίστε και βρείτε τα. Ότι ναι, μεν έχει δίκιο η ΕΠΟ γιατί είχαμε πει Ιούλιο, αυτό συμφωνήσαμε. Αλλά απ' την άλλη έχει δίκιο και η κυβέρνηση γιατί υπάρχει COVID και πρέπει να πάει λίγο παραπέρα το όλο θέμα. Στην τελική, καθίστε, συζητήστε και βρείτε μια κοινή ημερομηνία για τις εκλογές. Και ο ένας το έκανε ότι κατακεραυνώνει η Αυγενάκη, ο άλλος το έκανε ότι κατακεραυνώνει την ΕΠΟ. Ήμαρτον, ρε παιδιά, ξέρουμε να διαβάζουμε κιόλας. Βέβαια, ο περισσότερος κόσμος τι κάνει. Τελικά, ποια είναι η αλήθεια? Ότι καθίστε, βρείτε τα και βρείτε μια ημερομηνία. Μόνοι σας. Ναι. Το 12 βαθμούς που λέει ότι χάσαμε ναι. Δεν αναφέρεται στο χορτάρι, αναφέρεται στην τιμωρία που επιβλήθηκε στην Ξάνθη. Α, ότι τιμωρηθήκαμε 7-5, ναι. Είχαμε, λέει, το καλύτερο ξεκίνημα ποτέ στο πρωτάθλημα, αλλά χάσαμε την συνέπειά μας ναι. Να παίρνουμε βαθμούς και χάσαμε 12 βαθμούς γιατί ο πρόεδρός μας είναι ο ίδιος με αυτούς του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έτσι μεταφράζει την απόφαση. Και τι λένε οι καλοί συνάδελφοι από το 9, γιατί έχουν και λίγο ρεπορτάζ. Πώς το ξέρει αυτό και το λέει ο παίκτης? Ναι. Από το μάνατζέρ του. Ναι. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο μάνατζέρ. Ο Πιτσιτσίνη. Ο μάνατζέρ του είναι ο μάνατζέρ του Ζαμπά, του Αουγκούστο και όλων αυτών που φέρνει στον ΠΑΟΚ παίκτες. Πού είναι ο τεχνικός διευθυντής, ήταν υποψήφιος για τεχνικός διευθυντής. Και του Σάσα. Το ιόι. Ο Τσιτσιμπίκη, κάπως έτσι λέγεται. Πιάνε Τσιάνι. Πώς τον είναι αυτό, ναι, ο Βραζιλιάνο. Αλτομπέλι. Ποιον? Το μάνατζέρ. Τον Λέω. Του Ζαμπά και του Αουγκούστο. Του Ζαμπά δεν είναι πλέον. Κορατσίνη, λέω. Πώς, Κορατσίνη. Κορνατσίνη. Αυτό είναι και του Σάσα. Είναι μάνατζερ για τον Φάμπιο. Και έφερε στον ΠΑΟΚ τον Αουγκούστο με τα τριπλάσια λεφτά από ότι έφερε το Σάσα στον Άρη με τα μισά. Ο Αουγκούστο, φίλε, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο, Στέριο. Ναι, ναι, είναι στο Ολυμπιακό. Παγκόσμιο πρωταθλητή είναι ο Αουγκούστο. Ο Αουγκούστο είναι στην εθνική Βραζιλία. Δεν τον άφησε ο ΠΑΟΚ να πάει. Είχε επιλεχθεί. Και δεν πήγε καν. Είχε παίξει και πριν, νομίζω. Δεν κοίτα να κάνει Ολυμπιακή αγώνα. Είχε παίξει και πριν. Είχε παίξει και πριν. Και πολλές στην Ολυμπιακή, πω... Κώστα. Μια χαρά στην Ολυμπιακή. Κώστα, η Ολυμπιακή ομάδα έχει παίξει και ο γιος μου. Χρυσανθέ, πάρε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς και τα λέμε. Μα δεν πήρε αυτός τίποτα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για ένα Βραζιλιάνο να είναι στην Άντερ 23 της Βραζιλίας Ολυμπιακού. Έτσι. Ναι, ρε παιδιά, στην Άντερ 23. Δεν είναι στο επίσημο καλεντάρι της FIFA και της UEFA. Οι ομάδες είχαν το δικαίωμα να αρνηθούν. Όπως πολλές ομάδες πλην του ΠΑΟΚ. Εδώ αυτός, πρόσεξε όμως λίγο, αυτός τον πήγε εκεί πέρα ενώ δεν πήγε όπως μας λες σωστά εσύ. Και του έδωσε και χρυσό μετάλλιο ενώ δεν γίνανε Ολυμπιακοί αγώνες. Δηλαδή ήμαρτο ρε Κούση. Πεχτάρα. Ήμαρτο ρε Κούση. Αγκούστο Πεχτάρα. Ρε φίλε, και τον πήγε ενώ δεν πήγε. Είναι και μέλος. Έκανε τους Ολυμπιακούς. Είναι μέλος. Και του έδωσε και το χρυσό. Ήτανε στην εθνική. Αυτά τα διαβάζει, ξέρεις. Τα γράφουν κάποιοι και τα πιστεύει. Τελείωσε με το που ξεκίνησε ο Κώστας. Δεν ξεμπροστιάζει κανέναν ο Στάρτζιον. Απλά αναπαράγει την απόφαση που βγήκε και λέει: χάσαμε 12 βαθμούς γιατί. Γιατί έχουμε τον ίδιο γιατί πρόεδρο. Έχουμε τον ίδιο πρόεδρο, Στέριο. Τι να πει άλλο δηλαδή. Έτσι είπε αυτό, ότι έχουμε τον ίδιο πρόεδρο. Α, το έλεγε καλύτερα. Άνω κάτω, τελεία εισαγωγικά. Έτσι. Ποιον ίδιο πρόεδρο δηλαδή. Τον Πιαλόγλου. Τον Πιαλόγλου. Μπράβο τον Άρη. Δηλαδή πραγματικά. Πώς γίνεται ο ΠΑΟΚ να έχει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ πρόεδρο που λέγεται Άρης. Χρύσανθε. Πολύ, πολύ καλό. Ποιο ρε.
το ρεπορτάζ. Λοιπόν, καλά, άσε μας τώρα, πες μας για το. Μία η ώρα είναι, θα πάμε σε break. Θα μας πεις μετά. Για την επιστολή της κυβέρνησης στη FIFA. Όχι, θα μας πεις το παρασκήνιο, αν υπήρξε συνάντηση Άρη Μητσοτάκη. Όχι, δεν υπήρξε τίποτα. Γιατί κάτι είπε ο πρωθυπουργός. Αφού έκανε δήλωση. Ο Άρης πρέπει να δικαιωθεί και τέτοια, δεν είπε. Όχι. Έχει αδικηθεί. Ο Άρης είναι το αφεντικό, τι είπε. Τι είπε. Αυτό το είπε ο Ζέρβας. Τέλεια. Ότι ο Άρης έχει αδικηθεί, το δίκαιο είναι με το μέρος του και πρέπει να δικαιωθεί. Ναι. Ή το είπε ο Δήμαρχος. Πώς δεν είπε ο Άρης είναι το αφεντικό. Τι. Αυτό το ακούει, δεν το λέει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο break. Εμείς δίνουμε και σήμερα γυαλάκι ηλίου. Βέβαια. Από τα Opticon Express. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54222. Μόλις 62 λεπτά κοστίζει το μήνυμα με το ΦΠΑ μέσα. Οπότε μπορείτε να κερδίσετε με 62 λεπτά 65 ευρώ γυαλάκι. Και σίγουρα, το μπορεί δεν υπάρχει εδώ τώρα, σίγουρα κερδίζετε μια δωροπιταγή 50 ευρώ από τα Opticon Express. Να πάτε να διαλέξετε ό,τι γουστάρετε και να αφαιρεθούν 50 ευρώ από την τιμή του γυαλιού που θα αποκτήσετε. Είτε είναι γυαλί ηλίου, είτε είναι πρεσβειοποίηση και έχει πολύ ωραίο σκελετού, τιτάνιουμ κόστα, για να μην σπάνε κιόλα. Ωραίο, ωραίο. Οπότε μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα αυτή μέσω ενός μηνύματος. Μαζί μας την πρώτη ώρα ο Το Καλογεράς. Βέβαια. Το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη με τρία σημεία στο οποίο μπορείτε να μεταβείτε για να φτιάξετε το αυτοκίνητό σας. Γρηγορίουλα Πράγη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Οριοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιού στη Θέρμη. Υπάρχει και ο ιστότοπος Κώστα. Σωστά. Βέβαια, ιστότοπος. Otokalogeras.gr να δείτε και πώς λειτουργεί το Otokalogeras, αλλά να δείτε και ενδιαφέροντα νέα γύρω από το αυτοκίνητο. Από νέα μοντέλα, νέες επιδιορθώσεις κτλ. Και στο Facebook υπάρχει σελίδα, Στέριο. Σωστά. Μ' αρέσουν εμένα αυτές τις φωτογραφίες, το έχω πει και στον Ερμή τον Καλογερά. Με φωτογραφίες το πώς ήταν το αυτοκίνητο. Α, ωραίο, και ναι. Πώς το φτιάχνει. Με όλη σειρά φωτογραφιών δηλαδή, για να δείτε την βελτίωση του αμαξώματος. Καλό. Νομίζω ότι μετά από αυτό καλό. Πρέπει να πάμε σε break. Μαζί μας ήταν και πρώτη ώρα και Μαρμαρίδης. Ναι. Από το 1955. Μπήκε πρώτη φορά στα σπίτια σας, σπίτια μας, και νομίζω είναι το νούμερο ένα μετά από 64 χρόνια, κυρίως γιατί η σχέση, παιδιά, ποιότητας και χρημάτων που δίνεται, νομίζω είναι η καλύτερη της αγοράς. Βλέπω το φίλο μου τον Κώστα τον Γκιουλέκα, τον είχα και καθηγητή στα ΙΕΚ πριν πολλά χρόνια, δημοσιογραφίας. Καλός. Ναι, απλά να ρωτήσω το φίλο μου τον Κώστα. Τι είναι εκεί, ρε. Βένδιας, φίλε, Παναγιωτόπουλος και... Ο Κωνσταντίνος ο Γκιουλέκας, ναι. Και φίλος και τα λοιπά, και τον ναι, καθηγητή ναι. Αν ξέρει να μας πει τίποτα για την περίπτωση του Άρη. Γιατί είναι από τους λίγους βουλευτές, ναι. Αν και αριανός. Σωστά. Που δεν έχει πάρει θέση. Παρά το γεγονός ότι του έχει ζητηθεί. Τώρα τον βγάλουμε τώρα. Εδώ θα πρέπει να ξέρετε και να πω εγώ κάτι που αφορά εμένα προσωπικά ή οτιδήποτε άλλο. Άσχετα από φιλίες ή... θέσεις ή σκέψεις ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να ξέρουν οι φίλοι μου οι πολιτικοί εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι για μένα προσωπικά, ανεξάρτητα από το τι πιστεύω έχω πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο, πάνω απ' όλα είναι ο Άρης. Και όταν ο Άρης αντιμετωπίζει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, αντίστοιχα φαντάζομαι σκέφτεται και ο Στέριος όταν αφορά τον ΠΑΟΚ ή ο Κώστας τον Ηρακλή, απαιτώ από τους βουλευτές, τους πολιτικούς, δημάρχους, περιφερειάρχες, βουλευτές, υπουργούς ή οτιδήποτε άλλο, αν μη τι άλλο, όχι να μου κάνουν ρουσφέτη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να πάρουν μια θέση για το θέμα. Όχι να λένε δεν είμαι ενήμερος. Δεν χαλάνε χρήσανε φιλίες για να μπαν, έτσι είναι Κώστα. Ειδικά ο φίλος μου ο Κώστας. Oh. Σε ό,τι αφορά χρήσατε τους πολιτικούς και τον Πάο. Ο αδερφός του Άκη δηλαδή. Δρόμενα. Ο αδερφός του Άκη. Εντάξει, τι... που διετέλεσε στη γέννηση και έχει βάλει και χρήματα. Άκης τι φταίει τώρα, τι φταίει τη σχέση. Είναι του πολιτικού του γραφείου, Κώστα. Ο Άκης τι φταίει. Στηρίζουμε. Όχι, Άρης. Άρης εδώ θέλω το βουλευτή. Από και τον πολιτικό. Χρήσατε, μπορώ να πω ότι ο κόσμος του Πάο έχει τον είδα τώρα στη... κατατάξει ναι. Οριστικά τους πολιτικούς Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να αποκρισταλώσει άποψη μπορεί, για τα παιδιά μας στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο λαός μπορεί, αλλά όταν ήρθαν οι πολιτικοί, η διοίκηση τους έδινε φανέλες. Και τον Καμένο και τον Τσίπρα. Όπως και ο Άρης έδωσε τον Μητσοτάκη. Ο Κώστας... Στέριο, ό,τι και να γίνει στην Ελλάδα, πάντα
ο πολιτικός θα έχει ένα ρόλο. Μιλάω για τον κόσμο, Χρυσάνε. Καλά, ο κόσμος. Η ΠΑΕ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να δίνει φανέλες όπου θέλει και εμένα δεν μου άρεσε. Η φανέλα με το 12 κιόλας έδωσε. Είπαμε, είναι λάθος, Χρυσάνε. Έγινε ένα λάθος. Έγινε ένα λάθος. Όπως έκανε και ο Κώστας λάθος τότε και χάθηκαν οι εκλογές και βγήκε ο φίλος σου. Ο άλλος Αριανός που έβαζε τα λεφτά τότε στο μπάσκετ. Και χάθηκαν 5 χρόνια για την πόλη. 5. Λένε κάποιοι, δεν το λέω εγώ. 5. Πόσο ήταν ο Ταρισμπού. 2 τετραετίες. Κώστα. 2. Πω. Κάτσε να σου πω πότε έφυγα. Ναι, όχι, 5-6. 5 σου. Ναι, έχεις δίκιο. Ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο break. Διάλειμμα. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Star Geon. Φάμπιο Παιχταρά. Δανεικούς δεν παίρνουμε. Δεν παίρνουμε δανεικούς. Δεν παίρνει δανεικούς. Μόνο του Δουρμισάκη. Όπως εσείς δεν παίρνετε ομάδες, εμείς δεν παίρνουμε δανεικούς. Σωστό. Και δεν είναι στην ουσία της υπόθεσης αυτό το θέμα. Να μπείτε στην ουσία. Τώρα που μιλάμε, χρήσατε, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Ναι. Ούτε του Star Geon, ούτε του. Κανέναν. Το παιδάκι τον Γιώργο. Αυτοί που έχω θα σε ρίξουν πάλι 4. Όπα. Ας με ρίξουν και 5. Μαγκιά τους. Βασικά είναι αδιάφορο. Μάτς, θα βάλω την ΚΑΠΑ 19. Αδιάφορο γιατί? Γιατί θα παίζω το ημιτελικό κυπέλλου εκείνη τη βδομάδα. Α, ναι. Θα περάσεις. Το βάλανε επίτηδες. Θα περάσεις τέτοιο. Πώς το λέω, αέρας από το Βικελίδης και θα λες κέρδισα μέσα στο Βικελίδης τον Μπακούτσι και τον Μπακαλιάνη. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Πάμε δεύτερη ώρα. Μαζί μας Mr. Gold. Ναι. Έχει ξεκινήσει ήδη το delivery από τη μία η ώρα. Σωστά. Με μαγειρευτά πέρα από πίτσες καλτσόνε πενερλί που είναι φυσικά σούπερ. Από 2.80 παιδιά ημερίδα τα μαγειρευτά. Έλα ξύπνα, έχω υπογράψει τον ΠΑΟΚ λέει ο Μίσιτς. Ξύπνα, εγώ τα λέω αυτά. Πάω κολέ. Ρε φίλε. Πάω κολέ. Πες. Mr. Gold Pizza 2-31-062-85-86. Ναι. Για να κάνετε την παραγγελία σας τώρα και να έρθουν τα παιδιά άμεσα και να ικανοποιήσουν την πείνα σας με πολύ ωραίες συνταγές, πολύ ωραία πιάτα και φρέσκο μαγειρεμένα, πολύ σημαντικό αυτό. Είτε μένετε στο κέντρο είτε μένετε δυτικά. Για εμάς που έχουμε κάνει το delivery επιστήμη, Στέριο, είναι πολύ σημαντικό να είναι φρεσκομαγειρεμένα τα προϊόντα. Έτσι. Είναι μερικοί που εντάξει έχει στόκ, έμεινε λίγος γύρος από χθες. Θα το πετάξουμε τώρα, είναι δυνατό κάτι κοτόπουλα εκεί, κάτι φιλέτα. Τα κάναμε, μείνανε ας πούμε και τα λοιπά. Άντε βάλε και λίγη σως παραπάνω να μην καταλαβαίνουν, βάλε πιπέρι και τέτοια. Εντάξει, εμείς οι έμπειροι τα καταλαβαίνουμε παιδιά. Γι' αυτό και μετά σας βάζουμε στη μαύρη λίστα. Πέρας χρήσατε την είδηση που έλεγες. Γι' αυτό ο Mr. Gold είναι πρώτος. Διαβάζω εδώ στο SDNA ότι έχει κάνει μια τοποθέτηση ο Μίσιτς. Ακόμα δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Εναντίον μας. Έχω ήδη υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη λέει όμως. Δεν έχω υπογράψει. Όχι, έχω υπογράψει εγώ, ρε φίλε. Πλέον περιμένω. Έχει συμφωνήσει αυτό, ρε φίλε. Αυτό είναι ο λόγος. Πλέον περιμένω τις δύο ομάδες να ολοκληρώσουν το δικό τους κομμάτι. Και θα το ολοκληρώσουν, παιδιά. Μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία. Καλά, ναι. Το FFP. 20 Ιουνίου. Το FFP. Επειδή τα λεφτά έπρεπε να τα βάλουμε τον Ιούνιο και όχι τον Μάιο. Τον Ιούνιο και όχι τον Μάιο. Μάλιστα. Για το λόγο του FFP. FFP. Αλλάζει, αλλά το FFP. 31 Μαΐου με 1 Ιουνίου αλλάζει. Είπαν θα αλλάξει, δεν βγήκε επίσημο κάτι. Είπαν θα το κάνουν 60 εκατομμύρια. Η μόνη δικαιολογία για να ισχύει αυτό που λένε το Μάιο-Ιούνιο λόγω FFP είναι η τριετία του FFP, γιατί είναι τριετίες, ναι, να ολοκληρώνεται 31 Μαΐου. Αν δεν ολοκληρώνεται 31 Μαΐου, μάλιστα, η τριετία. Βασικά πρέπει εσείς να αγχώνεστε. Πρέπει εσείς να αγχώνεστε γιατί τα σημάδια. Τα σημάδια από τον Ιανουάριο. Και κοίτα τα αυτά σημάδια. Που γίνονται με την Ξάνθη. Σημάδια, όλα αυτά είναι. Εσείς θα πρέπει να αγχώνεστε. Όχι εγώ. Δεν αγχωνόμαστε καθόλου. Εγώ τα έχω συνειδήσει. 200 χρόνια στον Άρη τα ίδια θέματα έχω. Εσείς δεν είχατε ηρεμήσει 5-6 χρόνια με Ιβάν και τα λοιπά, προεδράρα και τα λοιπά. Είμαστε μια χαρά ηρεμή, Χρυσάνθη. Ηρεμή δεν είστε κιόλας, δεν είστε. Αν θέλεις να συνεμιλώσω. Έρχεται το Μελισάν από κάτω, έτοιμος να μπεγκλερίσει είναι. Να πιάσει διαιτητών. Ελλήνων διαιτητών κιόλας στα πρώτα μάτσα, Στέργιο. Εκεί δεν χρειάζεται καν να τα πιάσει. Και είπε, Γέννη, καλησπέρα σας. Γεια σου, πρόεδρε, το λέω διαιτητής. Γεια σας παιδιά, δεν χρειάζεται να έρθω και στο ημίχρονο. Όχι, βέβαια. Μην έρθεις. Συρρυκνώθηκαν μόνο τους. Έτσι. Με τη φωνή σας. Ακριβώς. Μέχρι 15 Ιουνίου θα είναι αυτό. Με τις δύο πρώτες αγωνιστικές δηλαδή. Θα είναι με Έλληνες. Άρη Σόφι, Τζίλος. Ε, Κώστα. Βέβαια. 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 Ποιο θέλεις, Κρυσανθέ, να σου φέρουμε. Και πάω, Κάικο Μίνης.
Ποιο να μου παίρνει στο Άρη. Στο Άρη Σόφι δεν με απασχολεί, Στέργιο. Πάντως ο Τζίλος στο Άρη Σόφι την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένα πεντακάθαρο πέναλτι στον Ιντέγε. Δεν το είδε από το ΒΑΡ. Από το ΒΑΡ. Σπρόξιμο πεντακάθαρο του Νάστου στον Ιντέγε στο 90. Δεν το είδε. Όπως δεν είδε και ως διαιτητής ο Τζίλος την μπουνιά του παίκτη του Όφη στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Αν το θυμάσαι, ο Τζίλος. Απλά επειδή ήταν ο Τζίλος, δεν τον ξεσκίσατε. Αν ήταν κανένας άλλος της συμμορίας, θα τον ξεσκίζατε. Εντάξει. Δεν είναι. Είναι κακός διαιτητής ο Τζίλος, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι κακός διαιτητής. Δεν θα έπρεπε να είναι ούτε στη Σούπερ Λίγκα, ούτε να είναι διεθνής. Απλά τον στηρίζετε γιατί έχει αυτά τα θέματα με τον Ολυμπιακό. Ή μάλλον όχι, περίμενε. Είναι πολύ καλό, περίμενε, περίμενε. Είναι πολύ καλό στο σπριντ ο Τζίλος. Χρήσατε, ναι. Που περνάει 7 παίκτες του Άρη. Αλήθεια είναι αυτό. Τους οποίους διώξαμε όλους αυτούς τους παίκτες που δεν μπορούσαν να τρέξουν. Oh. Τον Μπάσα, τον. Πώς τον έκανε τον άλλον, τον Αλβανό. Ναι. Κατάλαβατε ποιο λέω. Το στόπερ. Το center back, ναι. Δεν μπορούσαν να τρέξουν φίλοι όλοι αυτοί και γι' αυτό τους διώξαμε όλους. Να μάθουν να τρέχουν. Λοιπόν. Είπαμε και για το Μίσιτς. Έτσι. Μεταφέραμε την πληροφορία και την τοποθέτηση την οποία έχει κάνει. Εδώ είναι αυτό που έλεγα πριν. Το SDNA διαβάζει πορτογαλικά μέσα για τον Μίσιτς. Το 10 διαβάζει πορτογαλικά μέσα για τον. Πώς τον λένε τον άλλον? Στάντζιον. Στάντζιον. Δεν γίνεται να διαβάσουν και οι δύο τα ίδια και τα τέσσερα και να τα προβάλλουν. Όχι, και τα δύο. Ναι, σωστά. Εντάξει. Νομίζω ότι πλέον ο καθένας επιλέγει και το τι θα προβάλλει και είναι φυσιολογικό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα γι' αυτό. Πόσες φορές και να βλέπω το. Από χθες το βίντεο. Ποιο βίντεο? Στην Μινεάπολη, νομίζω, έτσι, Κώστα. Μινεάπολη. Στη Μινεσότα. Δηλαδή, αυτόν τον αστυνομικό. Και πεθαίνει αυτός. Τον πάτησε μέχρι θανάτου. Ναι, τον πάτησε. Ενώ τον έχει. Το στραγγάλισε. Μπορεί να φάει χειροπέδες κιόλας. Και τον έχει κάτω με το υφάκι και τον πατάει στο λαιμό επί δύο λεπτά. Άλλαξε το, μην το δείχνεις. Δεν έχεις εσύ, δηλαδή, του λέει. Πείτε μου τώρα, αυτός να πρέπει να ξαναδεί το φως του ήλιου ο αστυνομικός. Και δεν πρέπει να περάσει από 50 χρόνια. Ναι, πέθανε. Πέθανε. Τον έχει επί 2 λεπτά κάτω. 4 λεπτά. Ενώ δίπλα του υπάρχει συνάδελφος, τον σηκώνει, τον παίρνει στο αυτοκίνητο και τελείωσε η δουλειά. Όχι, θέλει ο άλλος να τον πατήσει κάτω. Τον είχε με το γόνατο. Ναι, με το γόνατο. Και πες μου τώρα αυτός, αν αξίζει να περάσει μία μέρα εκτός φυλακής. Χάος και επεισόδια. Και δες και τι δημιουργεί αυτός τώρα. Βλέπεις τη δημιουργία. Για έναν βλάκα και μισό. Επανάσταση αυτός. Και πάλι τίποτα αυτά δεν είναι. Σιγά. Να, ορίστε. Άμα θες κουνήσου. Πακαπούκα, πακαπούκα. Αμερική είσαι. Είναι σοκαριστικό, παιδιά. Πραγματικά. Εντάξει. Ο άνθρωπος που δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι εκεί για να βοηθήσει και όχι για να επιβάλλει εξουσία και για να επιβάλλει τον νόμο και όχι να γίνεται ο Θεός που θα αποφασίζει για ανθρώπινες ζωές, τώρα να υποστεί και αυτός. Όταν σου λέει ο άλλος από κάτω ότι δύο λεπτά δεν μπορώ να αναπνεύσω, κάποια στιγμή το παίρνεις το πόδι σου. Άμα είσαι ηλίθιος, άμα είσαι γκάου, άμα είσαι ηλίθιος, αυτό είναι. Σε ένα γκέτο και δεν έχεις βοήθεια, είσαι στο κέντρο της πόλης, έχεις δύο συναδέλφους δίπλα, τον παίρνει, τον βάζεις στα μάξι, τελειώσαμε. Όχι, τον πατάς κάτω. Από άνθρωποι, ρε φίλε. Από ζώα. Τέλος πάντων. Παντού δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Παντού. Το κακό είναι ότι ο ηλίθιος είναι και ανίκητος, δεν το καταλαβαίνει ότι είναι βλάκας. Είναι ή πολύ ψηλή υπουργός παιδείας ή πολύ κοντή η πρόεδρος δημοκρατίας. Είναι κάτι ανάμεσα. Είναι κάτι ανάμεσα. Είναι και ψηλή πρόεδρος και ψηλή ή να φοράει τακούνι. Τι χώρα ζούμε, ρε φίλε. Ο υπουργός και η πρόεδρος να φοράει παπούτσια χωρίς τακούνι. Γιατί είναι απλός άνθρωπος. Πάντως σίγουρα και οι δύο είναι νομικοί. Έχουν τελειώσει τη νομική. Δικηγόρος ήταν η κυρία Κεραμέως. Ανώτη δικαστικός η κυρία Σακελαροπούλου. Μάλιστα. Πάντως το ότι. Το έχω ξαναπεί, το ότι το επάγγελμα πολιτικό είναι ακόμα πάρα πολύ έτσι διαδεδομένο. Ελκυστικό. Βέβαια. Κάτι κάνουμε σωστά σαν χώρα. Εμείς οι ψηφοφόροι. Στέργιο, γιατί ο κόσμος θέλει να προσφέρει στην κοινωνία. Στέργιο, είχα πει ότι δεν πρέπει ο δημοσιογράφος να γίνεται πολιτικός κτλ. Βλέποντας όλους αυτούς που γίνονται, το ανερώ. Θα γίνω κι εγώ. Ναι, πάμε Κώστα να κατεβούμε στις εκλογές. Φυσικά. Λοιπόν, πού θα κατεβούμε, στη Βραχιά. Β' Θεσσαλονίκη. Εκεί, βέβαια. Με 1500 ψήφους μπορεί να βρει και βουλευτής κιόλα. Όπως γίνονται. Και χιούς 100. Εξαρτάται το κόμμα. Εξαρτάται ναι, τι κόμμα έχεις να πάρεις τη δεύτερη κατανομή να πάρει έδρα. Βγήκε ο φίλος μου ο Κώστας. Πήγαινε ο με Χίτας. Το κόμμα του Κασιδιάρη. 1400 δεν συνάδουν οι απόψεις μας.
Με τον συγκεκριμένο. Ναι, αλλά το κόμμα του είναι τέταρτο στην Ελλάδα, φίλε. Αυτό λέω. 1.400 ψήφους πήρε αυτός. Ναι, φυσικά. Και τώρα θα είναι και ακόμα πιο ανεβασμένη. Βασικά η ελληνική λύση έχει πόσους. Έχει Βελόπουλος δημοσιογράφος, Χίτας δημοσιογράφος, Αυδελάς δημοσιογράφος. Τρεις. Μια χαρά. Θεσσαλονίκη, μια χαρά. Φυσικά. Άρα κάτι κάνουμε λάθος. Ξέρετε ποιος είναι ο επόμενος βουλευτής ελληνικής λύσης. Ένας κοινός μας φίλος. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Κοινός μας φίλος. Με το καλό. Με το καλό. Με το καλό. Έλα, Νίκο, εγώ θα ψηφίσω. Εγώ θα ψηφίσω. Ο Χρήστος πρέπει να πάρει μια μετάθεση. Εγώ όχι. Θα πάρει μια μετάθεση ο Χρήστος. Τον έχουν στείλει στον Εύρο. Ρε, εγώ θα ψηφίσω. Μην ανησυχείς. Θα τον φέρω εδώ. Δαγκωτό κιόλα. Δαγκωτό. Δαγκωτό. Θα ψηφίσουμε. Βέβαια. Καταρχήν θα γίνουμε γραφείο τύπου Κώστα. Ποιο θα εμπιστευτεί. Ποιο θα εμπιστευτεί. Δεν θέλουμε αντάλλαγμα. Ποιο θα εμπιστευτεί. Θα ψηφίσουμε. Δεν αντάλλαγμα. Υπηρεσία θα προσφέρει. Θα ψηφίσουμε. Υπηρεσία. Δεν θέλουμε ανταλλάγματα. Μπορεί να πάρει και 5-6 τέτοιου μετακλητού στη Βουλή. Εντάξει. Τι. Θα πάρει τα φιλαράκια. Κώστα, εδώ θα είναι το γραφείο σου. Εδώ θα κάτσει ο Μάκης. Θα πηγαίνει στη Γερμανία δύο φορές την εβδομάδα. Καφές με 20 λεπτά. Τυρόπιτα με 15. Τυρόπιτα με 50 λεπτά. Και ο Αντώνης θα πάρει το κηλικείο της Βουλής. Θα πηγαίνει στην Κύπρο. Το γραφείο σου θα είναι στην Κύπρο. Θα είσαι μόνιμος εκεί και καμιά φορά θα πηγαίνει Γερμανία. Βερολίνο, Μόναχο. Λίγο, πάρε λίγο τον Κόλκα. Πάρε λίγο τον Κόλκα. Ανοίγω τόση ώρα. Έχει ένα θέμα. Media. Έκανε τον μπαμ ο Βαξεβάνης στο SDNA. Το ανοίγω και βγαίνει. Δεν, το αποσύρανε. Ναι, κάτι έχει γίνει. Δεν ανοίγει. Δεν ανέβηκε το κείμενο ακόμα ή το αλλάζουν τώρα. Αυτό ο ιστότοπος δεν μπορεί να μας φέρει. Το αλλάζουν. Το έχουν τραβήξει. Okay. Γιατί δεν θα το διαβάσω. Βαξεβάνης. Το έχουν τραβήξει. Ο γίγαντας αυτός της ενημέρωσης. Ναι. Συνεχίζουμε. Πάντα είμαστε στη δεύτερη ώρα. Ο Στέργιος αναζητεί το message για μια ακόμη αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή. Όταν μιλούν οι εκπομπή. Και εμείς θα πούμε. Στο τελευταίο ημίωρο κάποια μπασκετικά, που βεβαίως δεν έχει και πολλά-πολλά. Χρήσανθε, τι γίνεται ο Γουλιέλμος, εντάξει. Κώστα, τι, τα έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Σας παίζει για πλάκα, έτσι. Μα σας παίζει για πλάκα. Ποιος παίζει για πλάκα. Σας παίζει για πλάκα. Μεγαλομέτωχος είναι, Κώστα. Τι παίζει για πλάκα. Δική του είναι η ευθύνη. Πω. Τι εννοείς, μας παίζει για πλάκα. Χάνεται με τις τύχες του Άρη χάνεται παίζει. Χρόνος. Με τις τύχες του Άρη παίζει. Χάνεται χρόνος. Μας παίζει εμάς για πλάκα. Χάνεται χρόνος. Ποιος είναι υπεύθυνος. Ο μεγαλομέτωχος. Αυτός που ημνούσες πέρσι. Ποιος? Ο κολλητός σου. Ποιος? Ο Γουλιέλμος, ο κολλητός σου. Όχι, τον ημνούσε. Τον ημνούσες. Όχι. Ποτέ. Τον ημνούσες και εσύ και άλλοι. Ποτέ. Το Γουλιέλμο σας. Ποτέ. Μην τον χάσετε. Είμαι ο πρώτος που έγραψε Γουλιέλμος τέλος και αυτός που αποκάλυψε φυσικά το ότι ο Γουλιέλμος θα έπαιρνε την ομάδα. Συγχαρητήρια, γι' αυτό σου λέω. Σου σε πήρε ο κολλητός σου και στο επειδή ο ίδιος δηλαδή. Κάτσε, γιατί το Athens Club σε ψάχνει. Ο ίδιος ότι θα πάρω τον Άρη. Ποιος? Ο ίδιος με πήρε δηλαδή και μου είπε: κοίταξε, θα πάρω τον Άρη. Και πώς επήρε ο Αλευρόπουλος θες. Καλά, ο Αλευρόπουλος με παίρνει γιατί είναι. Ξέρει με ποιο μιλάει. Α, σωστό και αυτό. Λοιπόν. Λουμινίδη, δύσκολο καλοκαίρι για πάω και Άρη στο μπάσκετ, παιδιά. Και αν πέσουν τέσσερις. Γιατί το λες αυτό. Τέσσερις... Δεν θα πέσουν τέσσερις. Δεν θα είναι 16 καταρχήν οι ομάδες, τα είπαμε αυτά. Γιατί το λες και αυτό. Και δύο να πέσουν. Και γιατί να πέσει ο Άρης και ο Πάο, κρυφίλε. Ποιο να πέσει. Ο Ιωνικός. Και ο Πανιώνιος. Και ο Πανιώνιος. Ορίστε. Το Ρέθυμνο. Τους ρίξαμε. Ο Δριοπηδέας. Το Ρέθυμνο. Αυτός που σου. Ο Κολοσσός. Που σου πέταξε 92 στο κεφάλι. Δεν δηλαδή. Με ενδιαφέρει το κύπελλο. Οι Δριοπηδέας. Δεν με ενδιαφέρει το κύπελλο. Όχι σε εσένα, σε αυτόν τα πέταξε. Τριποντάρες. Όχι. Σε εμάς μπορεί να πέταξε. Και σε αυτόν και αυτούς κέρδισε. Σε εμάς πέρσι. Οι Δριοπηδέοι. Σε εμάς πέρσι. Και γινόταν χαμός. Στο κύπελλο. Ναι. 25 πόντους. Με σένα ο Φάρος και ένας άλλος. Και ο Τριοπηδέας. Και σε ένα ο Δριοπηδέας. Σε εμάς έπαιξε πολύ καλό ρόλο όμως αυτή η ήττα. Ναι. Και σε εμάς. Μετά από ένα χρόνο ανεβήκανε. Μας ξύπνησε για το όχι, εκείνη τη χρονιά ανεβήκαμε. Και σε εμάς. Ταρακούνησε την κατάσταση ναι. Και μετά ήρθε και μια ήττα στο Μαρούσι, που και εκεί ήμουν φυσικά. Ναι, στις ήττες είσαι πάντα. Και άλλαξαν οι παίκτες. Ναι. Πήραμε τον Πολιτάρχο και τον Ρουτκάουσκας και ανέβηκε η ομάδα. Τρένο. Τρένο. Τον πληρώσε τον. Το σοκ. Το Ρουστάουσκας, πώς τον είπες, γιατί ο σοκ ακόμα πλήρωτος είναι. Το σοκ εννοείς. Ο Κούς κατάλαβες, έλεγε τον Πάο και τον Άρη. Συνέχεια και άφηνα πλήρω του παίκτε. Ναι, ρε φίλε, αλλά εμεί χρωστάμε 3 χιλιάρικα. Δεν χρωστάμε 183. 8. Και 8 τα δικαστικά? 16. 16. Κώστα, χρωστά 16 γιατί γύρισε τώρα. Δεν θα τα πάρει ποτέ. Δεν θα τα πάρει ποτέ. Ναι, γιατί θα σε πάω στο κάτω. Γιατί τα πήρε. Τα ναι. Πήρε. Είναι η παλιά ΚΑΕ. Πώ τα πήρε. Αυτό να πείτε Κώστα. Είναι η παλιά ΚΑΕ. Όχι, αυτή είναι η καινούργια ΚΑΕ. Την παλιά τα γλίτωσε. Να αλλάξει όνομα ο Ηρακλής. Να γλιτώσει τα χρέη. Με παντού να αλλάξει όνομα. Άσε, μόνο στον πάση δεν είναι Ηρακλής. Σ' όλα τα άλλα έχει γίνει. Παιδιά. Οτιδήποτε. Ερχόμαστε. Μόνο αυτό σας λέω. Καλά. Τι έγινε, Κώστα, οι επενδυτές, γιατί ωραία τα λες για τον Άρη και τον Πάο. Τι έγινε ο Παπαχρόνης. Δεν προχωράει το θέμα γιατί ζήτησε ο Αχιλλέας που δεν ασχολείται να μείνει η ομάδα πάλι στο Βόλο.
Στέριο, το έλεγα εκείνη τη μέρα και λέγανε όχι. Να μείνει άλλα δύο χρόνια. Είναι κανονισμένο. Δεν έχει άλλες ομάδες. Μετά έχει Super League 2. Περίμενε. Περίμενε. Μετά λέτε ότι δικαιώνομαι. Η πιο εφικτή ξέρεις ποια είναι. Στο είπα. Ποιο είπε, ότι δεν θα γίνει τίποτα. Ότι ο Αχιλλέας δεν έχει δεσμευτεί, Κώστα. Ο Αχιλλέας που δεν ασχολείται. Να μην φύγει η ομάδα από το Βόλο. Δεν φεύγει. Και γιατί το συζητάει τώρα. Γιατί αν του δώσει 3 εκατομμύρια του άλλου, όχι του Αχιλλέα που δεν ασχολείται, του άλλου. Ο Καραϊσκάκης Στέριο, ξέρει ποιανού είναι. Ενού. Του Καγιούλη. Δεν είναι του Καγιούλη, είναι μέσω Καγιούλη. Κύριε Καγιούλη! Κύριε Καγιούλη! Του Καγιούλη, εννοείς γι' αυτό παίζουν οι δανεικοί του ΠΑΟΚ εκεί. Δεν ξέρω. Αυτός ένας παικταράς που έβαλε ένα άποδο ψαλίδι. Πώς το λέγατε. Αυτός, μπράβο. Λοιπόν, κατάλαβες. Ο Δεκάγιουλ. Είναι ο Καραϊσκάκης. Οπότε. Άρα. Το Δεκάγιουλ παίξει ένα χρόνο Super League 2. Άρα. Είναι ένα σενάριο. Μας πουλήσατε παπά στον λαό του Ηρακλή πάλι ότι επιστρέφουμε γυρίζουμε. Γιατί όχι. Ο λαός ήταν και σας είπαμε δεν γίνεται. Ο λαός είναι αντίθετος, να ξέρεις. Τι. Στο όλο αυτό project με τον Μπέο και με τον Βόλο. Το είπα και αυτό. Ο λαός δεν είναι θετικός. Γενικά δεν είναι θετικός ο λαός σε τέτοια ζητήματα. Με Μπέο. Γιατί αν είναι Μπέο είναι και κάποιο άλλο. Και καλά κάνει. Είναι και κάποιος άλλος μαζί, λέμε. Παρέα, αγκαλιά. Ο λαός ξέρει. Ο λαός ξέρει, η διοίκηση δεν ξέρει. Ο λαός όμως απ' την άλλη θέλει να παίξει ομάδα. Πώς θα γίνει. Θέλει να παίξει ομάδα, θα παίξει. Θα παίξει με τον κολλητό του Ιβάν. Πώς θα γίνει. Κολλητός του Ιβάν είναι. Τι σχέση. Για να μην πω τίποτα άλλο. Θα πάρει τα λεφτά και θα πάρει τα λεφτά και θα φύγει. Δεν θα έχει μετά σχέση. Εγώ πήρα το αφημί, δεν θα πάρω. Εντάξει τώρα. Άμα είναι βλάκες και το κάνουν, ας προσέχανε. Εγώ λέω πως δεν θα. Τι δεν θα. Δεν θα έχει σχέση. Ωραία. Φεύγουμε. Η Λαμία. Δεν πωλείται. Θέλει πολλά λεφτά. Έκανε δήλωση ο Πανουργιάς. Κανονικά λεφτά θέλει η Λαμία. Ωραία. Άρα πάμε στο σενάριο το υπαρκτό Κώστα που σου είπα εξ αρχής. Ναι, ναι. Super League 2. Αυτό είπαμε. Ο Καραϊσκάκης. Άρα τι ερχόμαστε. Παίξε ένα χρόνο, ανέβα και. Όπως την άλλη φορά. Ναι, όπως την άλλη φορά. Που παίξε ένα χρόνο, ανέβα, πρόσεσε. Που έπεσε. Ξεκίνησε για να ανέβει και έπεσε. Και δεν έπεσε. Άκου λίγο. Έτσι. Τον Παπαθανασάκη. Και τον Ντόμ και τον Παπαθανασάκη. Τον Ντόμ και ο Νίκ. Καλύτερα να ήταν τα αδίθια κατσίκι. Ο Τόμ όμως δεν έχουν δικαιολογία. Γιατί τον Τόμ τον είδαμε στον Άρη. Πήγε να πάρει από τον Καρυπίδη την ομάδα και είπε να τα δώσω σε 8 χρόνια. Ο Τσόβολος. Και ο Παπαθανασάκης πάμε από μακριά έκανε τώρα. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, άλλο Παπαθανασάκης. Αν θέλει να δει κάποια πράγματα στο σωστό time, είναι άλλη ιστορία. Κοίτα. Ο Παπαθανασάκης όμως είναι κάτι άλλο. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, ας μην σχολιάσουμε αυτό. Είναι και ευαίσθητο θέμα για ορισμένου. Δεν γίνονται αυτά. Στην Ελλάδα παίζω, λέει ο Μίσης, το καλύτερο πρόσωπο τη καριέρα μου. Τα ξαναπεί αυτά, απολαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ναι. Ειδικά με τη Νέα Δημοκρατία έχει γίνει μια αγνώριστη πόλη. Είναι σαν το Λος Άντζελες. Η Θεσσαλονίκη τι σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Και θα ήθελε πολύ να μείνω. Ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Όλοι. Οι οπαδοί με αγαπάνε και λόγω των επιδόσεών μου μου έδωσαν το παρατσούκλι Mr. Vertical. Μήπως λόγω... είπε ότι με Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσω να παίζω αθεθνική. Μήπως αυτό είπε. Μπορεί. Γιατί μας έσωσε ενώ είχαμε μια ποινή που υποβάσουμε. Μετροπολογία. Αλλά ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να με αγοράσει για 2 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη, έχω ήδη υπογράψει και πλέον περιμένω τις δύο ομάδες να ολοκληρώσουν το δικό τους κομμάτι. Η ρήτρα έχει ισχύει μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος και είναι μπροστά μας 14 βαθμούς, άρα είναι πολύ δύσκολο. Φέτος μας αφαίρεσαν 7 βαθμούς στα δικαστήρια, όμως έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το κύπελο. Στα ημιτελικά ο αντίπαλός μας είναι επίσης ο Ολυμπιακός. Κερδίσαμε το πρώτο ματς με 3-2 και πλέον περιμένουμε τη ρεβάνς. Ο Μίσιτς είχε κάνει και άλλη δήλωση ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα. Πεκτικά. Είναι... Αυτή η είδηση δεν έπαιξε βέβαια ψηλά. Χρήσανθε και εσύ τώρα. Εντάξει, ψυχολογικό είναι, ρε παιδιά. Ούτε εγώ την έπαιζα. Αν ήταν παίκτη του Άρη και το έλεγε. Για τον αντίπαλο, φυσιολογικά είναι αυτά. Απλώς το σημειώνω, το καταγράφω. Δεν υπάρχει κάποια μομφή σε αυτό. Βλέπω το χαμόγελό σας παρά τη μάσκα, λέει ο είπε. Ναι, άμα κάνεις εσύ. Και ολοκλήρωσε ο Μίσης. Την περασμένη Παρασκευή η σύζυγός μου Άννα γέννησε την κόρη μας στην Μίλα. Μπράβο, έτσι, ο 1,5 έτους ο γιος μας ο Γιάκοφ απέκτησε μια αδερφή. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να είμαι με την γυναίκα μου κατά τη διάρκεια της γέννας λόγω των υποχρεώσεων μου με την ομάδα. Άρα η σύζυγός του είναι η Κροατία, φαντάζομαι. Ναι. Θα ζητήσω άδεια από το σύλλογο ναι, για να επισκεφτώ την οικογένειά μου στην Κροατία το Σαββατοκύριακο. Αν δεν τα καταφέρω, θα το κάνω μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν μπορεί τώρα. Είπε ο Μίσης. Τώρα δεν μπορεί. Ούτε μετά τον Ολυμπιακό μπορεί. 15 του μήνα μπορεί. Να φύγει. Εντάξει, μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρει μια λύση. Α, Βουλγαρία. Πάλι. Δεν ξέρω. Ναι. Όχι, γιατί ρε φίλε. Υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Μπορείς να πας και Σερβία μπορείς να πας. Αυτός είναι Κροατία, ρε φίλε. Ο δικός μπορεί να πάει. Α, με άδεια μπορεί να πάει. Απλά άμα φύγει, μετά δεν θα μπορεί να γυρίσει για 15 μέρες. Θα πρέπει να μείνει σε καραντίνα.
Κανταρίνα. Δεν παίζει με τον Άριο Μίσιτς, Κώστα. Ε, βέβαια. Μόνο αυτό. Θα παίξει ο Μαουρίσιο και ο Ντόγκλας. Ο ποιο? Ο Μαουρίσιο που τον διώχνετε. Δεν τον διώχνουμε, Χριστιανέ. Με την πρόταση που του κάνετε θα τον διώχνετε. Πάρτε τον εσύ με 800.000. Εγώ 800.000. Ή ένα εκατομμύριο ή 1,5 που θέλει. Θα έχω όλο τον μπάτζετ του χρόνου. Δώστε εσύ που θέλει. 1,5 θέλει ο Μαουρίσιο. Πόσο θέλει? 1,5. Αν θέλει 1,5 για. Τι 1,5? Το χρόνο. 1,3. Κώστα αυτά του δίνουνε. Τι ζούμε, ρε παιδί. Κώστα αυτά του δίνουνε. Τι λεφτά πληρώνει. Και μετά λέει financial fair play. Το 1,3 του δίνουμε. Τι λεφτά πληρώνει. Τον καημένο τον Ιβάν. Τον έχετε κατακρεουργήσει τον Ιβάν. Του έχετε φάει τα λεφτά. Τα λεφτά. Ναι, αλλά πήρε 2 double. Χρυσανθέ. Γιουτίκα πίσω. 3 κύπελα και 2 double. Κάτσε. Να βγάλω γιουτίκα. Να μα πει τι είπε ο πρωθυπουργό. Που είναι από τα μέρη μα, Κώστα. Τη Χαλάστρα. Ορίστε, Β' Θεσσαλονίκη. Από τη βραχιά είναι. Όχι από τη Χαλάστρα. Στη Χαλάστρα μένει. Από τη βραχιά είναι. Μπράβο. Φίλο του μπαμπά σου. Ακριβώς. Οι μπαμπάδες μας. Οι μπαμπάδες μας. Συμμαθητές. Οι μπαμπάδες μας. Πιο μεγάλος ο μπαμπάς σου ήταν. Από το YouTube. Όχι, όχι. Υπενθυμίζω... Πόσο λέει, ναι. Δεν είναι. Όχι από αυτό το γιουτίκα. Α, τον μπαμπά. Το να ήμουν στο γιουτίκα. Φυσικά. Πριν πάμε στο διάλογο, ναι. Το διαγωνισμό. Και από αυτόν τον γιουτίκα από τον άλλο. Αυτό είναι 30 ένας, χρονών. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Η Κώστα θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά 65 ευρώ από το Opticon Express. Οι υπόλοιποι που θα στείλετε μήνυμα θα κερδίσετε αυτόματα μια δωροπιταγή 50 ευρώ για να πάτε στα Opticon Express. 3 καταστήματα, μπορείτε να πάτε σε όποιο σας βολεύει καλύτερα. Ένα στην Παύλου Μελά 11 στο κέντρο, ένα 28 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια, Πολυτεχνείο 23 στη Νέα Ευκαρπία. FM και ενώ οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54222, χρέος 062 λεπτά του ευρώ πλέον. Αν θέλετε να στείλετε και κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, μια καλημέρα, μια καλησπέρα, μπορείτε να το κάνετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάμε στο διάλειμμα και σε 2 λεπτάκια επιστρέφουμε για να πούμε στην τελική ευθεία. Έλα. Ο ΠΑΟΚ πήρε παίκτη και εμείς κοιμόμαστε. Ποιον πήρε? Το Μεσά. Τι πήρε? 6 εκατομμύρια λένε, ρε. Και τι δεν έχουμε? Ρε γκάγκες πες τους. Έχει financial fair play, άλλαξε. Τον βρήκα τώρα τον ΠΑΟΚ ό,τι έδινε παλιά. Και να τον πάρει μισό εκατομμύριο θα δώσει. Ό,τι θέλει κάνει ο πρόεδρος άμα γουλάρει. Γουλάρει. Άμα γουλάρει. Γουλάρει ο Γουγέλμος. Ολυμπιακός και ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Καλά, αντικειμενικά. Δικαιώματα έχουμε πληρώσει. Πάρ' την κολάρα. Πάνω του Νόβα το τέτοιο. Οχ, το μάτσι με τον Άρη ήταν τον γκολ. Με ποιο θα βάζει, με τον ΠΑΟΚ? Δεν γίνεται αυτό. Εστέριο, δηλαδή έλεος. Κρατήστε λίγο τα προσχήματα. Μετά τον LeBron James, ο οποίος εξέφρασε την τεράστια δυσφορία του για την δολοφονία ουσιαστικά ενός ανθρώπου χθες. Τον κράζουν ήδη το LeBron όμως. Τον κράζουν ήδη. Ξέρεις τώρα, ο LeBron τώρα, φίλε. Τον κράζουν ήδη. Λες να μην μπορεί να βγει το βράδυ έξω. Τον κράζουν το LeBron γιατί σου λέει μεγάλε. Όταν έπρεπε όμως να γονατίσεις, δεν το έκανες για να μην δυσαρεστήσεις το σύστημα. Και είναι και με την Χίλαρη ο LeBron. Είναι δηλωμένος υποστηρικτής Χίλαρη. Την Clinton, ναι. Βέβαια. Πήρε θέση και ο Steve Kerr. Προπονητής του... Ο Kerr είναι εντάξει, ο Kerr είναι όντως ακτιβιστής. Και έγραψε, αυτό είναι δολοφονία, είναι αδιαστικό, σοβαρά τι διάολο συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, το είδα. Το σημαίνει τελευταία. Προπονητής του... των Warriors. Βέβαια, Steve Kerr. Mm. Το ξέρεις πότε το μάθα. Ότι είναι προπονητής των Warriors. Ναι. Ξέρεις πότε το μάθα. Στο ντοκιμαντέρ. Στο Last Dance. Ωρε, Χρήσανθε, δηλαδή έλεος, δε φίλε. Έχει πάρει 17 πρωταθλήματα. Συγγνώμη, Κώστα. Ό,τι μαθαίνει, καλό είναι. Εγώ σε αντίθεση με πολλούς που είναι άσχετοι με το ποδόσφαιρο ή τους κανονισμούς, ας πούμε. Και το παίζουν και σχετική. Βγαίνουν και σωστό, λένε σωστό, μόνο έχει εδώ δίκιο. Και εγώ το είπα. Έχει δίκιο. Εγώ λέω δεν ξέρω. Έχει δίκιο. Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με το NBA. Δηλαδή πέρα από τα πολύ πολύ. Που τα παίζουν τα media ή οτιδήποτε έχει άλλο. Δίκιο, ότι παίζει δηλαδή ο Αντετοκούμπο στους Milwaukee Bucks. Bungs. Και ο Steve. Ο Κάρι. Κάρι λέγεται. Κάρι, μπράβο. Στεφ Κάρι, ρε. Ο Στεφ. Στεφ, ποιον λένε. Εμένα. Ξέρω και έναν άλλον. Steve Kerr λένε τον Kerr. Μπράβο, μπράβο. Και ξέρω επίσης τον άλλον που βάζει τα τρίποντα μαζί με τον Κάρι. Ο Χάρντεν. Όχι. Α, τον Clay Thompson. Τον ξέρω, ρε. Τον Clay Thompson. Τον Clay Thompson, λες. Τον Thompson, μπράβο, ναι. Δεν έχω ιδέα. Το λέω. Εντάξει, δεν ξέρω. Μ' αρέσει. Βλέπω μερικές φορές NBA, αλλά δεν ξεκαταλαβαίνω τι βλέπω. Παλιά έβλεπα. Πιο παλιά. Με Jordan, Pippen και τα λοιπά. Αυτά τα βλέπα. Τότε ναι. Που βλέπαμε όλοι. Το ωραίο NBA. Τώρα είναι λίγο show. Δεν κάθομαι για να παρακολουθήσω. Δεν βλέπεις τώρα. Τι? Τα playoffs βλέπονται. Η κανονική περίοδος είναι show. Επειδή είναι αργά. Ναι, και εγώ. Δεν μπορώ να. Αν δεν τα δω live, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή μετά δεν κάθομαι να δω μαγνητοσκόπηση. Εντάξει, τα playoffs βλέπονται. Κάθεσαι. Την κανονική περίοδος
Το Λεμπρόν αυτός, παρακαλώ. Ενημερωτικά προς όλους. Έκλεισε, έκλεισε. Για κάθε υποψήφιο παίκτη. Εναντίον μας. Οι παλιές καλές εποχές τελείωσαν. Ποιος το λέει αυτό? Ο ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα αρχίζει ένα Γολγοθά αγώνων. Το μυαλό όλων εκεί, αναφέρει ο Γιώργος Σαβίδης. Άρα που λέγαμε για παίκτες. Ενημερωτικά, τι, άρα μας ακούει. Γεια σου Γιώργο. Γιώργο. Όχι, μας δικαιώνει Κώστα. Τι, ότι τέλος τα λεφτά. Όχι, που πετούσαμε. Όχι, ναι, τέλος που πετούσαμε. Να λέτε. Κάνουμε τριετή συμβόλαιο στον Μπρίκιτς και στον Λεβέκ και στον Χατζηδάκη. Έκλεισε η Στρόφιγγα. Δεν έχει, Κώστα, τέλος, τελειώνει. Έκλεισε η Στρόφιγγα. Δεν έκλεισε η Στρόφιγγα. Τα λεφτά, φίλοι, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Τι υπάρχουν. Μεταγραφές δεν κάνετε το Γενάρη. Σαν τιμωρημένοι ήσασταν. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να είναι ακριβό. Δεν θα υπάρχουν όμως τόσο απλόχερα συμβόλαια, γιατί και πέρσι ο ΠΑΟΚ έκανε λάθος. Δεν θα έρθουν λοιπόν. Τι θέλεις, Μπίζεσβαρ, ανανέωση. Τριετές. Στο Europa League. Στο Europa League που θα παίζεις του χρόνου στέριο, δεν θα έρθουν οι παίκτες. Μια χαρά θα έρθουν, Κρίτσανδε. Στο Europa League. Και στο Europa League και στο Europa League 2 που θα παίζουμε όλοι εκεί σε 2 χρόνια 3. Όντως. Και στο Europa League 3 που θα κάνουμε μόνο για την Ελλάδα. Εδώ συνόρα. Θα κάνουμε μια διοργάνωση. Θα πει η UEFA και η FIFA. Θα λέγεται Europa League 3. Europa League Greece. Golden Edition. Θα παίζει η Ελλάδα, τα Φερόε, το Λιχνεστάιν. Και το Γιβραλτάρ. Γιατί παραθήκαμε σε Αλβανία, Αλβανία, Σκόπια, να πηγαίνουμε και καμιά βόλτα. Όχι, Europa League 2. Να ρίχνει μια μπύλια ο Κώστας, ο φίλος μου. Πού, Αλβανία? Βουλγαρία. Δεν πάω, παιδιά. Εγώ μόνο ρίτζεσαι. Λοιπόν, στους φίλους μου. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Γιώργος. Ναι. Εγώ το έλεγα την περασμένη εβδομάδα, με κάλεσαν σε ένα ραδιόφωνο των Αθηνών να πω την άποψή μου. Των Αθηνών! Και θέλανε να κάνουν κουτσομπολιό και χαβαλέ και να βγάλουν έτσι μια. Στο Sport FM δηλαδή. Όχι, όχι. Τι γίνεται ο τεχνικός διευθυντής, μεταγραφές κτλ. Και, τους είπα επιλέξει πριν από μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει πια κανένα θέμα. Αυτό που νοιάζει τον ΠΑΟ γενικότερα είναι να πάρει το κύπελλο Ελλάδος και να δει πρώτον πώς θα γλιτώσει τη δεύτερη θέση. Να. Και να καλύψει αν μπορέσει τη διαφορά των 7 βαθμών αρχικά, γιατί μπορεί να προκύψουν από το ΚΑΣ ευχάριστες ειδήσεις. Ναι. Μπορεί, δεν ξέρω. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα κάνει το ΚΑΣ. Ναι. Αυτή είναι η στόχη του ΠΑΟΚ. Τώρα ο Μέσα και ο Μενσά και ο Το και έτσι και αλλιώς και τα λοιπά. Πώς θα πουλήσουμε όμως? Σωστό. Κάνα κλικ. Εντάξει. Και αυτό που λέει ο Γιώργος Σαβίδης ήταν γνωστό και είναι γνωστό εδώ και καιρό, ότι τα καλά χρόνια, οι καλές εποχές τελείωσαν. Και οι καλές εποχές, φαντάζομαι εννοεί ο Γιώργος, ότι όποιος περνούσε απ' έξω έπαιρνε τριετές συμβόλαιο, τετραετές συμβόλαιο, κλειστά συμβόλαια με απολαβές απίστευτες. Νομίζω πως ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια πιο ποδοσφαιρική λογική. Πάρε Κώστα, ακούσει ένα διετέ συμβόλαιο. Πόσα θέλεις, 800.000, θα πάρεις 500 και αν πάρω το πρωτάθλημα θα πάρεις άλλες 400. Θα βγάλεις και παραπάνω. Πάντως, δηλαδή, οι παίχτες. Γιατί βρέξει χιονίσει να παίζει τα χρήματά σου, δεν έχει λογική. Οι παίχτες, πάντως γενικότερα σε όλες τις ομάδες, έχω την αίσθηση, φίλε, ότι ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Ποιο? Ότι, παιδιά, από αυτό που έχει γίνει. Και με δεδομένο του χρόνου, τουλάχιστον η μισή, για να μην πούμε όλη η περίοδος πάλι, δεν θα έχει κόσμο. Ναι, ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν θα έχει κόσμο. Δεν είναι μόνο ότι χάνεις τα εισιτήρια, ότι χάνεις τα διαρκείας, ότι χάνεις την όποια εμπορική χρήση από μπουτίκ, από μαγαζιά, από κηλικία, από όλα αυτά. Χάνεις και από τους χορηγούς. Μα φυσικά τι. Ο χορηγός σου λέει. Ποιος δεν έχει πληγεί. Θα βάλω εγώ ταμπέλα. Πολύ ωραία. Θα με δούνε λοιπόν. Οι τηλεθεατές στο ΠΑΟΚ TV αν είναι ο ΠΑΟΚ, στην Νόβα αν είναι ο Άρης ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Δεν θα με δούνε και τα και 20, 22, 23, 10, 15.000 που είναι στο γήπεδο κάθε εβδομάδα. Κρίσανθε, νομίζω ότι δεν θα είναι μόνο αυτός ο λόγος. Όχι, και αυτός είναι ένας από τους λόγους. Αν εξαιρέσουμε τις εταιρείες που κάνουν μάσκες και τις εταιρείες που πουλάνε αντισηπτικά, όλες οι υπόλοιπες έχουν χασούρα. Και τα σούπερ μάρκετ. Ξεσχίσανε. Ναι. Τα σούπερ μάρκετ. Οπότε όλες οι υπόλοιπες. Αυτός πληρώνεται κανονικά τώρα. Αδερφός. Ναι. Αδερφός. Πολύ καλό παιδί. Γιατί δεν πληρώνεται, μια χαρά παιδί είναι. Πολύ καλός επαγγελματίας. Ναι. Λέει τον καιρό. Και τα λέει και ωραία. Ναι. Λοιπόν, όλες λοιπόν φαντάζομαι, μάλλον πολλοί χορηγοί και τα λοιπά σπόνσορες θα πούνε, παιδιά, είχαμε μια συμφωνία πέρσι, αλλά πρέπει να την αναπροσαρμόσουμε για τη νέα χρονιά. Έτσι είναι. Τέλο. Θα το καταλάβουν πάρα πολλοί παίκτες στην πορεία, εντάξει. Όσοι έχουν ήδη συμβόλαιο. Δεν πρέπει να προβλεφθεί κάτι για αυτούς. Επαφείται στον ίδιο και στην ομάδα αν έχουν καλή διάθεση. Και τι, πού θα βρει καλή διάθεση ο Ντουάρτε? Δεν θα βρει, Χρυσάδε. Δεν θα βρει. Θα αναγκαστεί να το πληρώσεις. Άμα βγει ένας νόμος όμως, τι θα κάνει ο Ντουάρτε? Θα πάει στη FIFA. Να πάει. Θα στείλουμε μια επιστολή. Σε δύο χρόνια θα πει ναι. Σε δύο χρόνια. Σε δύο χρόνια. Ο ελληνικός νόμος. Ήταν της μεσαίας, πάει. Ο Μεξικανός.
που θα κάνει κάποιο άλλο. Παραγουανέ, παραγουανέ. Σε λοιπόν, ψάχνουμε. Το θέμα βέβαια είναι ότι πιστεύω ότι στα νέα συμβόλαια πλέον των ομάδων θα αναφέρεται καμιά περίπτωση. Αν έρθει ο COVID-20-25, θα υπάρχει πρόβλεψη. Αλλά μέχρι τότε επαφείται μόνο στην καλή διάθεση των ποδοσφαιριστών. Και φυσικά αυτό που έχουμε πει όλοι μας, ότι τα λεφτά θα είναι πολύ λιγότερα που θα κινηθούν στο μεταγραφικό παζάρι. Γιατί χρήση αν θέλει μια ομάδα, αν είχε σκοπό να πάρει έναν ποδοσφαιριστή backup για το αριστερό άκρο της άμυνας, βάσει των συνδικών μπορεί να πει και ο πιτσιρικάς που έχουμε στην ΚΑΠΑ 19 μια χαρά είναι να μας βγάλει τη χρονιά φέτος. 100%. Να γλιτώσουμε ένα εκατομμύριο ευρώ. 100%. Το Ρουάς που δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εκφράζεται η σιγουριά ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Έτσι είναι, Χρήσανθε. Βέβαια. Γιατί στην άλλη περίπτωση, Χρήσανθε, δεν σε βλέπω καλά. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Γιατί δεν φρόντισε ο Άρης καν να κάνει και συμβόλαια επαγγελματικά σε νεαρούς. Μα δεν μπορούσε. Πήγε να κάνει και δεν τον άφησαν. Το Γενάρη. Πήγε να κάνει τον. Το Σεπτέμβριο και δεν κάνετε. Είχαμε, κάναμε τον Μπακαλιάνη, τον Μπακούτσι, τον Τζιλιγκύρη. Πού να κάνω. 25 να κάνω, πώ να κάνω. Πού να ξέρω, ρε φίλε. 25 και Ολυμπιακό. Τέλο πάντων, δεν παίρνω τη διαδικασία ότι κάνω Άρης με του πιτσιρικάδε, το δικαίωμά του είναι. Εντάξει, ίσω θα έπρεπε να κάνει κι άλλου, αλλά άμα το ήξερε ότι έρχεται αυτό, θα το έκανε. Εντάξει. Τέλο πάντων. Θα υπάρχει κάποιο ορίζοντα που να έχουμε νέα, α πούμε, να έχετε για αυτό το μνημόνιο τη κυβέρνηση κτλ. Μέσα Ιουνίου λένε. Μέσα Ιουνίου. Και αν καθυστερήσει λίγο και περάσει. Κοίταξε, το πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς θα αρχίσει Σεπτέμβριο. Άσε πρωτάθλημα για την ανανέωση συμβολέων. Δεν καίγει το Άρης, να ξέρει τι γίνεται. Αυτούς που θέλει θα τους κρατήσει. Ωραία, δεν ήταν. Καλό, καλό. Όχι. Δηλαδή, αν μέχρι τις 25 Ιουνίου δεν υπάρχει κάτι νεότερο, τι θα κάνει ο Άρης? Θα δώσει τους παίκτες ό,τι θέλουν για να τους κρατήσει. Μισό λεπτό, υπάρχει και δήλωση Μίσιτς, φίλε. Εναντίον μας. Κάτι γίνεται σήμερα, να ξέρεις. Μας αφαίρεσαν 7 βαθμούς γιατί ο πρόεδρος μας είχε μερίδιο μετοχών σε άλλη ομάδα. Λέει ο Μίσιτς, είναι στο Sport FM. Αφού δεν είχε. Δεν είχε. Παιδιά, μεταφράζουν την απόφαση. Ναι, σου λέει, μας τιμώρησαν γι' αυτό. Δεν επειδή είναι προσωπική εμπειρία. Δεν σημαίνει το λέει. Δηλαδή τώρα μην παίζουμε με την εγώ βλέπω Sport FM, ρε φίλε. Ωραία πατατάκια. Ωραία πατατάκια. Τι έγινε, Sport FM άλλαξε σήμερα τέτοιο, τι. Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν άλλαξε. Σήμερα έχει μια μεταστροφή. Δεν πανάλλαξε. Της πολιτικής. Αρχίζει το πρωτάθλημα. Τι είναι, εναντίον μας. Εναντίον μας. Άμα είναι εναντίον μας, συνεχεί. Βάζω τέτοιο στοίχημα. Αν δεν κάποιο δεν του ενημερώσει, ότι αυτό ο τίτλο θα αλλάξει. Σε λίγο. Ναι. Θα το χάσει. Ένα καφέ. Θα το χάσω, λες. Ένα καφέ αύριο. Θα το χάσω. Εντάξει, ένα καφέ. Ένα καφέ. Εσύ λες δεν θα αλλάξει. Μέχρι πόση ώρα. Δεν ξέρω, μέχρι πόση, σε μια ώρα, δύο. Μέχρι να πάρουν τηλέφωνο να στην τάκτη. Μέχρι να πάρει εσύ και να πει με χάνω καφέ, αλλάξει τον τίτλο. Καταρχήν δεν είχε ποτέ ο Ιβάν Ζαβίδης μερίδιο μετοχών σε άλλη ομάδα. Ένα συγγενής τρίτου βαθμού του Ιβάν Ζαβίδη αγόρασε το ξενοδοχείο τη Άντε. Σωστά. Μερίδιο μετοχών σε άλλη ομάδα. Έχει πει, να σου θυμίσω, ότι έχει καταδικαστεί κυριαρχικό ρόλο λόγω της σύνδεσης Πιαλόγλου με Βιαλάντ και Ξάνθη. Εκεί ξαναλέω εγώ. Η καταδίκη με πολύ καλά ελληνικά μου νομίζω. Ο τρίτος πάλι παραπέντε αρχίσατε. Μερίδιο μετοχών σε άλλη ομάδα δεν έχει. Ο πρόεδρός μας. Πες το στο Μίσιτς να μην το λέει τότε. Ναι, όντως. Δεν το είπα εγώ. Και στο Στάρτζιον. Ο Μίσιτς το είπα, όχι εγώ. Δεν απέδωσε καλά τα λεγόμενα του δημοσιογράφου. Μόνο του, του Λάρσον αποδίδονται καλά. Ναι, μπράβο, ναι. Να του κάνει μήνυση. Έτσι δεν λέγατε για τον Λάρσον. Να του κάνει. Έτσι. Όλα γυρίζουν, να ξέρει κάποια στιγμή. Ναι, ρε, ναι, έρχεται ναι, η μπάλα. Ναι, 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 να του κάνει μήνυση ο Μίσιτς. Ότι δεν τα απέδωσε σωστά. Εγώ πάντως. Η επέκταση, είπαμε, λένε. Με πηγή θα αναπαράγω λένε το θέμα. Λένε την ποινή. Αυτό που υποστέριο στο κατηγορητήριο. Σου λέει, μας αφαιρέσαν βαθμούς γιατί λένε ότι ο πρόεδρός μας κτλ. Ναι. Σωθήκατε με τροπολογία στον μπάσκετ στο ποδόσφαιρο, Αριστερίο. Πώς τα καταφέρατε, ρε φίλε? Έγινε, Κώστα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Στο ποδόσφαιρο τροπολογία που ψηφίστηκε σε τρεις μέρες, καταδικαστικές αποφάσεις υπάρχει. Χωρίς να μπει στην ουσία, βέβαια, της υπόθεσης. Ναι, δεν δίκασε. Αλλά άμα δεν είχε βγει η τροπολογία της κυβέρνησης, η οποία σε έσωσε, και τώρα προσπαθείτε να το εξισώσετε με αυτό του Άρη. Επικοινωνιακά, ότι μας κάνει ρουσφέτη. Ο Άρη είναι δίκιο έτοιμα. Τι ρουσφέτη, έτσι είναι. Βέβαια. Είναι ο νόμος του ελληνικού κράτους. Δεν αλλάζει ο νόμος. Αυτό λέω και εγώ. Είναι δίκιο έτοιμα. Δεν αλλάζει ο νόμος. Μπορείς να χρωστάς, αλλά ήταν παλιά η εταιρεία.
Είναι δίκαιο αίτημα. Όχι, Κώστα. Άσε άμα κάτσεις και διαβάσεις με βάση το ελληνικό δίκαιο, ναι, είναι δίκαιο αίτημα. Και το λέει ο νόμος. Συγγνώμη κιόλας που ο νόμος λέει εάν αυτό. Εάν κλείσει η εταιρεία, ναι, έχει δίκαιο. Μα όχι μόνο αυτό. Και εμείς τα χάσαμε τα λεφτά μας. Η εκαθάριση του Άρη είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει η εταιρεία. Και ο νόμος λέει ότι μπορείς να τα διεκδικείς από τα φυσικά πρόσωπα. Και από την περιουσία που έχει. Της αυτό εταιρείας, λέει ο νόμος. Εταιρείας, αυτό λέει ο νόμος. Πώς εσύ αυθαίρετα λες, όχι, εγώ θα πάρω από εκεί. Εντάξει. Και εγώ να λέω να μου χρωστά ναι, εσύ. Είπε ο γίγαντας ο παρογωνός. Ναι. Έχεις ίδια χρώματα, ίδιο σήμα, ίδια γραφεία, ίδιο γήπεδο, ίδιους τίτλους και ίδιο κόσμο. Ναι. Εντάξει, τα έχεις όλα ίδια, θα τα πάρω από σένα. Μην αρχίζετε αλλά, πάλι. Αλλά στην Πάρμα που είπε το ίδιο. Τελείωσε εκπομπή. Είπε ότι δεν έχουν πάει να τα διεκδικήσουν από το Ιταλικό δίκαιο και αυτό δεν θα τα πάρουν τα λεφτά. Ενώ στον Άρη λέει. Στα παπάκια μου το ελληνικό δίκαιο. Ενώ είναι ακριβώς το ίδιο. Τιμή και δόξα στον Παραγουανό. Εντάξει. Που πήρε τα δελτία και πήγε στο βουνό. Παραγουανοί και, Ουρουγουανοί που κάνουν κολεγιές θα την πληρώσουν. Τώρα, την επόμενη αγωνιστική. Έρθει η ώρα τους. Την επόμενη αγωνιστική. Τελειώσαμε. Άντε με τον κάθε Παραγουανό. Έλα, βγάλε να δώσουμε γυαλί Παραγουανό. Δώσ' το γυαλί. Κανονικό. Όχι παραγουανέζικο. Ποιος έλεγε το Αφρικανέ-Αφρικανέ. Η Εύσαρη. Τι. Αφρικανέ-Αφρικανέ. Έλα να κάνουμε κονέ. Η Εύσαρη. Α, καλό. Εμένα μου αρέσει το άλλο. Καημένη είχε να δώσει και αυτή τότε. Ναι, το άλλο μου άρεσε εμένα. Μαύρη. Μαύρη. Τσίλα. Έλεος. Έλεος. Ζεμπεκιά. Έλα, δώσε κλήρωση. Δώσε κλήρωση. Δώσε κλήρωση. Γυαλί να δώσουμε. Μην πεις πάλι αυτόν που κερδίζει όλα τα δώρα. Μπορεί να θυμάται ακόμα η Τσίλα όταν ξαφνικά είδε ένα μικρόφωνο. Τσιλάρα, ολέ. Τσιλάρα. Και κλείνει και να απαντήσει στο ερώτημα Τσίλα Ευρώπη ΠΑΟΚ. Τι ζούμε ρε παιδιά. Θα μας πει την κλήρωση από το 1 μέχρι... Τσίλα Ευρώπη ΠΑΟΚ. Άνοιξε λίγο. Μήνος. Φίλος μας, να τον βγάλουμε αύριο. Έτσι. Το βγάλαμε και αυτόν. Λοιπόν, πάμε ένα. Τσίλα Ευρώπη ΠΑΟΚ. Λοιπόν, φίλε, θα μας πεις. Από το 1 μέχρι το 12. Το 12. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης Μαρμαράς έστειλε το μήνυμά του 13 και 44. Μαρμαράς. Ήταν το τελευταίο μήνυμα. Κώστα θυμάσαι που είχαμε πάει στο Μαρμαρά και το πες. Πολύ ωραία. 6-9-47 ξεκινάει το κινητό του. Δημήτρης, πόσο? 6-9-47. Πρέπει να τα αλλάξουμε λίγο αυτό, να λέμε το τέλος. Στην εταιρεία. Ναι. Εντάξει. Θα το δω, ναι. Δημήτρης Μαρμαράς έστειλε το μήνυμά του ο τελευταίος 13 και 44 και 20 δευτερόλεπτα. Έμπαινα. Αυτή ποια εκπομπή. Έμπαινα. Σ' άρεσε, τώρα σ' άρεσε. Αφού κλείσαμε ναι. Και με Τσίλα. Γιατί έχει και Θεωνά και Άσημα Κομπούλα. Έμπαινα. Πολύ έμπαινα, ωραία. Έμπαινα. Πολύ ωραία τέτοια. Νάτι. Λοιπόν. Η αγαπημένη του Ασλαμά είναι αυτή. Μίστερ Γκολτ μαζί μα τη δεύτερη ώρα. Η Θεωνά. Ήταν ναι. Εδώ στην Τρόικα. 2-31-062-85-86. Κάντε τι παραγγελίε σα τώρα. Πίτσα, μακαρονάδα, σαλάτε, καλτσόνε, πενελή, αλλά και μαγειρευτά φρέσκα. Μούσα κάσπα, στήσιο σουφλέ και το πιάτο ημέρα. Πάρτε τηλέφωνο στο 2-31-062-85-86 για να ενημερωθείτε από τα παιδιά. Άμεσο delivery. Για κέντρο και Δυτική Θεσσαλονίκη. Θέλω μία πίτσα από όλα Κώστα, μία special και παπουτσάκι. Μια μερίδα. Παπουτσάκι, ρε φίλε. Πω, ένα από τα καλύτερα φαγητά όλων των εποχών, πιστεύω. Ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή που βγήκε φίλος. Έχει πάει, λέει, με την κοπέλα του να φάει γύρους, μπιφτέκια, γιατί πήγε σε ένα σαντουιτσάδικο με τέτοια. Με κεμπάπ και ξέρω εγώ στο Ηράκλειο. Ναι. Και έχει μέσα το Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος σε αυτό το μαγαζί που όλοι τρώνε μπιφτέκια, γύρους και τέτοια έτρωγε γεμιστά. Εντάξει, γιατί. Προσέχει ο άνθρωπος. Ναι, ωραίος, γιατί λαδερό, ήθελε ένα λαδερό. Μπράβο. Ήθελε ένα λαδερό. Λοιπόν. Έπως οι εκπομπές στο Λίπερο, έπως. Βέβαια, αύριο θα συνεχίσουμε. Έτσι. Βεβαίως θα γίνει και ο φράχτης, λέει ο Νίκος Δένδιας. Γιατί να μην γίνει. Να γίνει. Σαν τους άλλους που λέγανε να περάσετε ελεύθερα. Άντε, έρχεται ο Τσαρός να τα πει όλα. Αύριο πάλι, γεια σας.